Γεια σας. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε εκ των πραγμάτων και από την επικαιρότητα, πρώτο θέμα είναι η προκήρυξη, η επιστολή του Χριστόδουλου Ξηρού. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και με εκείνους που συμφωνούν, με τους άλλους που διαφωνούν. Όσοι συμφωνούν το κρύβουν, όσοι διαφωνούν το κρύβουν επίσης και κάποιοι είναι αναγκασμένοι να διαφωνούν εκ των πραγμάτων για λόγους πολιτικού καθοσπρεπισμού. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, πόσοι διαφωνούν και πόσοι συμφωνούν, γιατί δεν θα έκανα ένα τέτοιο γκάλωπ. Θεωρώ ότι δεν επρέπει, όπως δεν επρέπει ο δημοσιογράφος να παίρνει θέση. Έβλεπα στα κανάλια τους συναδέλφους μου και έφρυτα, διότι αρχίζουν αμέσως τα κοσμητικά επίθετα, όπως ίσως δεν θα γνωρίζετε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν τους το έμαθε κανένας, ο επιθετικός προσδιορισμός δεν είναι ίδιο του σωστού δημοσιογράφου. Δηλαδή, ο φοβερός εγκληματίας, ο αδίστακτος κακοποιός, όταν μπαίνει ο επιθετικός προσδιορισμός, τότε η δημοσιογραφία χάνει την αξία της. Υπ' αυτήν την έννοια, στο Λονδίνο δεν θα ακούσετε τέτοιες ειδήσεις ποτέ. Το αιμοβόρο τέρας, ας πούμε, αυτά όλα, οι ξύλινοι τίτλοι που χρησιμοποιούν, αυτό ήταν είναι ένα φαινόμενο τριτοκοσμικό, το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται και στις μέρες μας. Και έτσι έβλεπα στα κανάλια τους συναδέλφους μου και τις συναδέλφους να χρησιμοποιούν αυτή την κατεντολή βαριά γλώσσα εναντίον του Ξηρού, λες και όφυλα να πάρουν θέση. Ο Ξηρός είναι μεγάλο παιδί, επέλεξε έναν δρόμο συγκεκριμένο και ως εκ τούτου τα σχόλια που μπορείς να κάνεις είναι σε σχέση με το τι συμβαίνει, το τι συνέβη, το τι μπορεί να συμβεί. Αλλά το να αρχίσει τους επιθετικούς χαρακτηρισμούς, προσδιορισμούς, επειδή έτσι θέλει το αφεντικό που στο κανάλι που εργάζεσαι, είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, οι επιστολές αυτές, η μία η μεγάλη, δεν είδε το φως δημοσιότητας. Και δεν το είδε το φως δημοσιότητας, γιατί καθυστέρησε 4 ωρών βγήκε στο Indymedia. Το γιατί, πώς, που επίσης αξίζει τον κόπο να το ψάξουμε, θα δούμε γιατί. Γιατί μαζί με την πρώτη επιστολή υπήρχε και ένα βίντεο, το οποίο θα το δούμε τώρα. Πολλοί από εσάς μπορεί να το έχουν δει ήδη από τα δελτία ειδήσεων, εάν παίχτηκε ό,τι παίχτηκε, γιατί παίχτηκαν ελάχιστα πράγματα. Και επίσης, μέσα στα πλαίσια αυτής της νοοτροπίας, του να μην ενθαρρύνει στην τρομοκρατία, απίστευτη ανοησία, βλακία απίστευτη αυτή, αρχίζουν οι περικοπές και οι λογοκρισίες. Κατά καιρούς έχω κατηγορηθεί ως φίλος των τρομοκρατών, του Ξηρού, του ενός, του άλλου. Συμβαίνουν και αυτά. Θυμάστε τις επιθέσεις που δέχτηκα από την κυρία Μπακογιάννη και την κυρία Κανέλη. Και η κυρία Μπακογιάννη είχε τον πόνο της και είναι ανθρώπινος, γιατί έχασε τον άνθρωπό της τότε. Η κυρία Κανέλη δεν ξέρω γιατί διερήγνυε τα ημάτια της. Χάνει συμπαράσταση προφανώς στην κυρία Μπακογιάννη. Ασύμβατα πράγματα, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Οφείλω να τα λέω για να θυμόμαστε και τι συνέβη στο παρελθόν, έτσι. Θεωρώ όμως καθήκον μου και πρέπον να δημοσιεύω ό,τι περιέρχεται ισχύρας μου και δεν είναι δικαίωμά μου να το διαχειρίζομαι και να λέω αυτό θα το βγάλω και τ' άλλο δεν θα το βγάλω. Δικαίωμά μου είναι να μην βγάζω κάτι εάν δεν το έχω ψάξει πρώτα. Εάν δεν έχω ανατρέξει τις πηγές, εάν δεν έχω επιστρέψει πίσω σε κάποιον συνάνθρωπο ο οποίος κατηγορείται ή καταγγέλλεται, να ρωτήσω για τη δική του γνώμη. Δικαίωμά μου όμως δεν είναι ούτε επιθετικοί προσδιορισμοί, ούτε ή κατά την κρίση μου δημοσίευση και βεβαίως, για κανέναν λόγο, ή κατά την κρίση του αφεντικού μου, εκεί που δουλεύω δηλαδή, δημοσιοποίηση κάποιων πραγμάτων. Ίσως δικαίωμά μου να μην είναι και η δημοσιοποίηση, η μη δημοσιοποίηση κάποιων πραγμάτων. Διότι εσχάτως πιέστηκα για αυτές τις δύο μεγάλες οικογένειες, γιατί ο άνθρωπος που έχει το κανάλι δεν μπορεί να αντέξει το βάρος αυτό. Και είπα, εντάξει, δεν πειράζει, ό,τι υπάρχει θα βγει από το Zoogla.gr. Και ο του θαύματος από ένα άθλιο blog
αυτά τα ανώνυμα blog, ξέρετε, που διάβαζα σήμερα ότι έχω πάρει δάνειο 6,5 εκατομμυρίων, ότι με ποιο δικαίωμα πήρα εγώ από μια εταιρεία που δεν είναι παραγωγική. Και, δηλαδή αυτά που έλεγα για τους δαβατζίδες, τα είδα στο όνομά μου. Λοιπόν, μαγκές, θα βγάλουμε και ανακοίνωση, αλλά ο Τριανταφυλόπουλος έχει δάνειο 0. Απλά τα κτίρια που έχουμε, τη ζούγκλα και όλα αυτά, με τα χρήματα που είχαμε πάρει από την εφημερίδα, τότε που φύγαμε, είχαν μπει απέναντι σε ένα δάνειο. Όταν λοιπόν άρχισε να καταραίει η οικονομία, τους δώσαμε τα χρήματα, κρατήσαμε το κτίριό μας και έχουμε μηδενικό δανεισμό. Εξηγήθηκα ωραία, κυρία Τριφύλλη? Εντελώς. Όταν λέμε μηδενικό, αν μας βρείτε ένα ευρώ χρέος, εγώ δέχομαι να σταματήσω τη δημοσιογραφία. Μηδενικό δανεισμό. Έτσι. Σε σχέση με τους νταβατζίδες σας, που έχουν 2,5 δις δανεισμό έκαστος. Από 2,5 αρχίζει, 3 μέχρι 1,5 και κάτι ψιλονταβατζίδες γύρω στα 500 εκατομμύρια. Υψηλό είναι στα 500. Και αυτοί που χρωστάνε και δεν είναι νταβατζίδες. Ορίστε. Αυτοί που χρωστάνε και δεν είναι νταβατζίδες. Λοιπόν, έχει ένα παράπονο, να μην το εκφράσει. Για να μην σκάτε μύτη έτσι. Νίκος Κωστόπουλος, διοικητής του ΕΚΑΒ και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Γερός και δυνατός. Καλωσύνη σας. Έκανε ο Χατζηνικολάου το λάθος και θύμισε ότι είναι του Αγίου Ευθυμίου σήμερα, με τη γιορτή μου. Τον ευχαριστώ κιόλας. Καλωσύνη του. Αλλά το δικό του όνομα δεν κρύβεται, το δικό μου κρύβεται. Δεν είμαι ανθρωποφοβικός. Συκρύβεσαι, μωρέ. Αλλά πετάς στο τηλέφωνο μετά και δεν γίνεται δουλειά. Γιάννης Χατζηαντωνίου, δικηγόρος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Η κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου, πρόεδρος νεολαίας στο ΑΕΚΤΡΤΗ των Ελλήνων. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Νίκος Αγαπινός, δικηγόρος. Καλησπέρα. Η αγαπητή Βάσια Τριφύλλη, η οποία ήδη έκανε αισθητή την παρουσία της εδώ μέσα. Τι έκανε, δεν μίλησε. Με ρώτησες κάτι και απήντησα. Λέω, αυτό εννοώ. Α, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Τη φωτεινή παρουσία σας. Έβα Κοντοσταθάκου, αντιδήμαρχος Αθηναίων. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Θέλω να πάω λίγο στο Βασίλη το Ζέρβα, ο οποίος διαχειρίστηκε τις πρώτες ώρες το θέμα αυτό από το Zoogla.gr. Το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Γι' αυτό μου πάνε, έχει μια έκπληξη. Γι' αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο αγαπημένος μου συμμαθητής Δημήτρης Χορταριάς. Είναι ο πιο αγαπημένος μου συμμαθητής. Παναγιά μου, τι ωραία, μετά από τόσα χρόνια. Ήμασταν στην 5η γυμνασίου μαζί, τότε δεν είχε λύκειο. 69, 70, 71, παίζαμε μπάλα μαζί. Μπαλαδόρος μεγάλος και center force στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Γκομενίζατε και μαζί, εμένα με ενδιαφέρει και αυτό. Ορίστε. Γκομενίζατε και μαζί. Όχι. Εκείνη την εποχή ήταν λίγο δύσκολο. Α, ναι, το έχετε. Δεν γκομενίζαμε μαζί και μπορώ να το πω δημόσιο, διότι ο κύριος ήταν μεγάλος αλυτάμπουρας και γύρναγε όλα τα στέκια, ενώ ο Τριανταφυλόπουλος ήταν κλειδωμένος μέσα. Ρωτήστε τον Αγίου. Ναι, ήταν ήρεμο παιδί και ίσω. Μπούλι με έλεγε. Μετά έγινε, μετά χάλασε. Δημητράκη, κάτσε εδώ να σε έχουμε στην παρέα μας. Τι ωραία έκπληξη. Ποιος το σκέφτηκε. Εδώ, θες να κάνεις το αφεντικό, έτσι. Εσύ το αφεντικό. Όχι, ρε, έλα τώρα. Είναι ωραία εδώ. Κάτσε εδώ. Ωραία έκπληξη αυτή. Πολύ, ναι. Πολύ καλός άνθρωπος. Πελάτης και φίλος μου σε ετών. Με τον κύριο Νίκο, ναι. Α, γνωρίζεστε. Βεβαίως. Τον είδα εδώ, κατά τύχη βέβαια τώρα. Τον είχατε. Δεν τον κατήρησε όμως ο άνθρωπος. Ναι. Και πάρα πολύ καλός. Ασχολήθηκε με το εμπόριο, με τα κρέατα, έκανε τέτοιες δουλειές, έκανε πολλά παιδιά. Πολλά εγγόνια, πολλά εγγόνια. Κύριος, πολλά εγγόνια. Κύριος. Έχει πολλά εγγόνια, έχει... Έχουμε δεσμούς φοβερούς, ναι. Yeah. Πηγαίναμε στα Νταμάρια, στη Κεσαριανή και εκεί παίζαμε μπάλα. Στον Εκοταφείο. Ναι. Πού είναι σήμερα το γήπεδο? Τώρα παλιά έπαιζε η Δοξαβήνος, παίζει τώρα νομίζω. Φανατικός Πασόκος, φανατικός. Αλλά όταν λέμε φανατικός, φανταστείτε, η οικογένειά μου ήταν στον Παπανδρέου και αυτός ήταν πιο φανατικός από τους δικούς μου. Δηλαδή... Τώρα είστε πικραμένος λίγο. Αρκετά. Σαν και εμένα που είμαι Παναθηναϊκιά. Κι εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εδώ έχεις πει το αγάπα τους φίλους με τα ελαττώματά τους. Ναι, ναι, ναι. Είχε άλλη τρέλα, πήγαμε Ιταλία, σπούδασε, έφυγε, ήθελε να πάει Αγγλία, ιστορίες. Ήταν πάντως ανήσυχος άνθρωπος, ανήσυχο πνεύμα. Και έκανε ωραία πράγματα στη ζωή του. Μπράβο. Ναι. Είναι από τους φίλους που δεν χάνονται. Είναι αυτός και ένας δικηγόρος. Οι πολύ δυνατοί. Ο Γιάννης Παπακωνσταντίνου, ο Δημήτρης ο Σάντας που είναι επιχειρηματίας,
Έχουμε διάφορα φιλιά. Προσπάθησα να του βρω, δεν του βρήκα. Δεν του βρήκε. Όλη η ομάδα. Όλη αυτή παίζαμε μπάλα. Έτσι. Union ξαφνικά. Να ήμασταν ποδοσφαιριστές. Παίζαμε μπάλα. Είχαμε τρέλα. Και Δημήτρης Χορταριάς λοιπόν στο πλάνο. Επιχειρηματίας και Πασόκο. Σε έδωσα κανονικά. Είπα τα πάω όλα. Δεν έχω, δεν ήταν κάτι κρυφό. Όχι, εντάξει. Αυτό με ξέρει από τότε. Ναι. Όταν υπήρχε. Ναι, γνωριζόμαστε. Αυτό που λένε εξαπαλώνω νύχων, γνωριζόμαστε. Όντως. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτή η επιστολή έχει μια ιστορία, το βίντεο και τα υπόλοιπα. Βασίλη Ζέρβα, μας ακούς? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτή η επιστολή και το βίντεο, η μία επιστολή, έτσι. Ναι. Η μικρή επιστολή. Ακριβώς. Μία δυσέλιδη επιστολή. Αναρτήθηκε στο Indymedia λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, 13:50 συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Δυσέλιδη επιστολή. Και υπήρχε και ένα βίντεο το οποίο μπορούσε κανείς να το κατεβάσει και να το δει. Με τι? Η δυσέλιδη είχε ημερομηνία 14/1 του 2014. Ακριβώς. Ξεκινούσε με στίχους του Θούριου. Με το Θούριο, καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή. Ναι. Ακριβώς. Και κατέληγε με την ημερομηνία 14/1 του 2014, Χριστόδηλος Ξηρός, ελεύθερο μέλος στις 17 Νοέμβρη. Και υπήρχε και ένα βίντεο, το οποίο το κατεβάσαμε και το αναρτήσαμε βέβαια στο Zoukla.gr, το οποίο διαρκεί 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Όταν το αναρτήσαμε, είδαμε ότι δεν είχε καμία σχέση αυτή η δυσέλιδη επιστολή με όσα έλεγε ο Χριστόδηλος. Ένα-ένα, θα τα πούμε τώρα αυτά. Ένα-ένα. Okay. Αυτή τη δυσέλιδη επιστολή μπορείς να τη διαβάσεις? Όλη την επιστολή, ναι, βεβαίως. Τη δυσέλιδη. Μικρή, ούτε μία σελίδα είναι όλη και όλη. Ναι, έχουμε φτιάξει, έχουμε ετοιμάσει και βίντεο βέβαια γι' αυτό. Αλλά ωραία, ευχαρίστως... θα το δούμε από το βίντεο τότε. Θέλετε γιατί να το δούμε το βίντεο? Έχει σημασία να δούμε αυτή τη μικρή πρώτα, η οποία συνοδευόταν και από ένα βίντεο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε πρώτα, να δούμε την επιστολή και μετά να δούμε το βίντεο, σας παρακαλώ. Ωραία. 2 εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του, ο Χριστόδουλος Ξηρός απέστειλε επιστολή στον διαδικτυακό χώρο Indymedia που έχει ως τίτλο «Στίχο από τον Θούριο» του Ρίγα Φεραίου. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Η επιστολή που αναρτήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας συνοδεύεται από τη φωτογραφία του Χριστόδουλου Ξηρού με φόντο τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες των Τσε Γκεβάρα, Γεώργιου Καραϊσκάκη, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και Άρη Βελουχιώτη. Ενώ υπάρχει και βίντεο που ακολουθεί. Το κείμενο φέρει την υπογραφή Χριστόδουλος Ξηρός, ελεύθερο μέλος στις 17 Νοέμβρη. Το παραθέτουμε αυτούσιο, δίχως διορθώσεις και περικοπές. Επειδή οι γνωστοί κροκόδηλοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα αρχίσουν τις κλάψες για τα απολεσθέντα δικαιώματα και θα ζητάνε όπως πάντα αίμα στην αρένα, έχω να πω τα εξής. Καταρχάς, η δημοκρατία σας έχει αποθάνει προπολού και το εξάμβλωμα που έχει απομείνει είναι τόσο εξόφθαλμα φασιστικό που εξέχουν γύρω του οι αγγείλες της βάστικας. Μην παριστάνετε λοιπόν τους τιμητές και τους προστάτες τη στιγμή που δολοφονείτε τους νέους για 1,40 ευρώ και δεν σας καίγεται και καρφί. Όχι σε εμάς, απατεώνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φερέφωνα των δανειστών, δοσύλλογοι του Τέταρτου Ράιχ. Είναι φυσικό η έξοδός μου να προκαλεί πανικό και τρόμο σε εσάς και σε αυτούς που υπηρετείτε, αλλά όχι στην κοινωνία και στον λαό. Είστε απέναντί μας, είστε τσανάκια αυτών που μας καταστρέψανε και αυτό είναι πλέον συνείδηση όλων. Δεν μας ξεγελάτε πια. Δεν σας σώζει τίποτα, ούτε τα νταχάου που σχεδιάζετε, ούτε οι στρατιές των μισθοφόρων. Ό,τι και να κάνετε, πολύ σύντομα το ποτάμι της οργής θα φουντώσει και θα σας πνίξει. Και σας προειδοποιώ, μην τολμήσετε να κανιβαλίσετε τους συγγενείς μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα, μην φανταστείτε ότι θα επαναλάβετε τα όργια του 2002 όταν μας είχατε όλους εχμαλώτους. Τώρα θα λάβετε την απάντηση που σας αξίζει. Για την ώρα τους αφιερώνω έναν στίχο από το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου Καραϊσκάκης. Όταν γυρίσω θα σας... Το αν κατάφερα να πείσω τους δεσμότες μου να μου χορηγήσουν άδεια, το θεωρώ προσωπική επιτυχία και θα τους απαντήσω με τη φράση που είπε ο Τζαβέλας όταν έπεισε τον Αλή Πασά να τον αφήσει ελεύθερο. Χαίρομαι που εγέλασα έναν δόλιο. Πράξη βέβαια που πλήρωσε με τη ζωή του παιδιού του, που ήταν όμηρος του Αλή Πασά. Αν ήσασταν έξυπνοι, θα μας είχατε δώσει όχι απλά άδειες, αλλά και ελευθερία. Όμως φυσικά δεν είστε. Τώρα, την ίστατη ώρα, αντί να φωνασκείτε ιστερικά, να ετοιμάζετε πιο σκληρούς νόμους και πιο σκληρή καταστολή, που δείχνει και το μέτρο της δημοκρατίας σας, καλύτερα να ετοιμάζετε την ντροπιαστική φυγή σας. Γιατί η βασιλεία σας τελείωσε και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.
Θα μπορούσα να επαναπαυτώ στις δάφνες της προηγούμενης δράσης μου και να επαναλαμβάνω την καραμέλα της εποχής. Κάποιος πρέπει επιτέλους να κάνει κάτι. Δεν το έπραξα. Η επιλογή μου να παραβιάσω την άδεια καταστρέφει πρώτα-πρώτα τη δική μου πορεία. Όμως τι προοπτικές μπορεί να έχει κανείς όταν βλέπει την κοινωνία να καταραίει, τη χώρα να καταστρέφεται και τον λαό να οδηγείται στον εξανθρωποδισμό? Μέχρι πότε θα βλέπουμε εν έτη 2014 ανθρώπους να πεθαίνουν από τα μαγκάλια και να μένουμε απαθείς? Εγώ πάντως όχι. Πήρα για άλλη μία φορά την απόφαση να βροντίξω ξανά το αντάρτικο του Φέκη ενάντια σε αυτούς που μας κλέψαν τη ζωή και πούλησαν τα όνειρά μας για να βγάλουν κέρδος. Δεν θέλουμε τα ευεργετήματά σας. Κρατήστε τα να φιλοδωρείτε κανέναν ρουφιάνο σας. Θέλουμε δικαιώματα και θα τα κατακτήσουμε με το όπλο στο χέρι. Δεν ζητάμε χάρη από κανέναν και ειδικά από εσάς τους προσκυνημένους. Και καλά θα κάνετε αν ξανασυναντηθούμε, που δεν το εύχομαι, ούτε εσείς να το εύχεστε, να με σκοτώσετε. Γιατί αν με πιάσετε εχμάλωτο, πάλι θα ξαναφύγω για να σας πολεμήσω μέχρι σας χάτων. Θα κλείσω με ένα κομμάτι από την πολιτική μου δήλωση αντί απολογία στο εφετείο το Νοέμβριο του 2006. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση αυτό που περιγράφετε. Σίγουρα όμως είμαι αυτό που φοβάστε. Και θα ξαναπώ τον ίδιο στίχο από τον Προμηθέα Δεσμότη. Χτυπάτε, αλυσοδένετε το σώμα, σκλάβοι του Δία. Ο νους, η ψυχή, παραμένει ελεύθερη. 14 Ιανουαρίου του 2014, Χριστόδουλος Ξηρός, ελεύθερο μέλος στις 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, αυτός... Οι επιστολές, καλό μου συντεκνάκι. Όλη η Ελλάδα σήμερα γιορτάζει για το Μάκη. Βουδάκι. Χρόνια πολλά σου εύχομαι, σύντεκνε στη γιορτή σου. Θα ρίξω μπαλωτιά στο κεφάλι μου αυτή τη φορά. Μάκη, στη γιορτή σου να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς κι ό,τι ποθεί ψυχή σου. Όπα βγάζει η Ελλάδα δυνατούς και ήρωες μεγάλους. Μα 30 φιλόπουλους δεν θα γεννήσει άλλους. Δεν με ψήνεις για τα ίδια τραγούδια για το Μητσοτάκι. Συντεκνέ, δεν σταματάνε οι κριτικοί σας. Αρχίζουν και οι ρακές μετά και πάει λέγοντας το πράγμα. Παλωθιά. Όπα από την Κρήτη, από τα Χανιά και από το Ζωηδάκι. Όπα, χρόνια πολλά σου, Συντεκνέ, αγαπημένε Μάκη. Thank you, Συντεκνάκι. Φινάλε. Τριομφάλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζωηδάκη. Όλο εκπλήξει σήμερα, αλλά εγώ έχω σκληρό θέμα τώρα, κατάλαβες. Σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Και εμείς σας αγαπάμε πολύ. Αλλά να τα τραγουδάτε. Να σε χαίρετε όλη η Ελλάδα, να σε χαιρόμαστε οι φίλοι σου που σε αγαπούμε πολύ και οι συνεργάτες σου που νομίζω ότι πρέπει να είσαι πολύ ευτυχής που τους έχεις μαζί σου. Με έχεις μπερδέψει με τον Τζίπρα, μου φαίνεται. Όλη η Ελλάδα. Πάω, κάνεις συνεργάτες, τα παιδιά που έχεις εκεί στο Zoukla.gr. Το... Από ναι. Το πρωί κοιτάζουν να δούμε πώς θα σε κάνουν να νιώθεις σήμερα ότι δεν εργάζεσαι, αλλά ότι γιορτάζεις και συνάμα κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, σε περιμένω από κοντά. Αυτά γίνονται από κοντά. Παίρνεις τη λίρα, παίρνεις τις ρακές, παίρνεις τα γαμοπύλαφα και έρχεσαι. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Φιλιά, ευχαριστώ στην εκδάκι μου. Να είσαι καλά. Έχουμε και αυτά. Οι δικοί μου, οι συνεργάτες. Θα ήταν ευτυχισμένοι να έκανα μια εκπομπή σαν τον Παπαδόπουλο με πανηγύρια, γιορτές, στερζίδες και τέτοια. Άλλος κουμπάρος από εκεί. Λοιπόν, μην τους θυμώσεις όμως. Τι? Μην τους θυμώσεις που σου κάνουν εκπλήξεις. Όχι, δεν τους θυμώνω, αλλά τσαντίζομαι γιατί όταν υπάρχει ένα θέμα που καίει, οι γιορτές πάνε πίσω. Τώρα έχουμε πανηγύρια εδώ. Κατάλαβες τι γίνεται, βάσια μου. Γιατί υπάρχει θέμα. Έτσι κι αλλιώς ευχαριστώ όλους. Ανθρώπινο είναι, αλλά γενικώς η ζωή μας έχει γίνει πιο γκρίζα, καταλάβετε, και προσπαθούμε να βγούμε από αυτό το γκρίζο και καλό είναι η προσπάθεια αυτή να μην έχει σταματημό. Λοιπόν, αυτή λοιπόν, Βασίλη, η επιστολή ήταν η πρώτη που βγήκε από το Indymedia και αυτός είναι ο Χριστόδουλος, γιατί είναι η γλώσσα του. Τώρα όταν γυρίσω θα σας, αυτό είναι και τραγούδι το οποίο υπάρχει. Δεν, θα μπορούσα να το πω και από την τηλεόραση, αλλά
το αποφεύγω γιατί δεν, οι περισσότεροι το λένε χάρη εντυπωσιασμού. Ξέρετε, το μαλάκας και τέτοια έχει γίνει της μόδας τώρα. Οπότε ρίχνουν και δύο βρυσίες και εμφανίζονται πιο σύγχρονοι και μοντέρνοι στη τηλεόραση. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αυτός είναι ο Χριστόδουλος. Το δεύτερο κείμενο που ακολουθεί Βασίλη έχει αποσπάσματα από το βίντεο, αλλά έχει και 14 σελίδες περιεχόμενο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και δεν αναρτήθηκε με 4 ώρες καθυστέρηση, έτσι. Ενώ το βίντεο, όπου όπως πολύ σωστά είπες, περιέχει αποσπάσματα από την επιστολή των 14 σελίδων, αναρτήθηκε στις 13:50 συγκεκριμένα. Ολόκληρη η επιστολή, η δεύτερη, αναρτήθηκε στις 17:49, δηλαδή 4 ώρες αργότερα. Με άλλη ημερομηνία, όχι 14/1/14. Ακριβώς. Με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του 2013, γράφει στο τέλος, φυλακές Κορυδαλλού. Θυμίζω ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή βρισκόταν στο Κορυδαλλό, έτσι. 7 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, πήρε την άδεια και βγήκε από τον Κορυδαλλό. Άρα είναι ένα κείμενο το οποίο, όπως φαίνεται, και αν είναι έτσι τα πράγματα, έχει γραφτεί στις φυλακές του Κορυδαλλού. Δεν θα πω περισσότερα αυτή τη στιγμή, γιατί δεσμεύομαι από ένα πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του Χριστόδουλου. Για λόγους ευθυκρισίας, αξιοπρέπειας και δεοντολογίας. Αλλά εγώ κρατάω λίγες επιφυλάξεις για αυτό το 14-σέλιδο κείμενο, το οποίο όταν έχει αναρτηθεί μετά από 4 ώρες, θα μπορούσε και κάποιος να πάρει αποσπάσματα από το βίντεο και να τα χώσει μέσα, να αναπτύξει ένα οποιοδήποτε κείμενο θέλει. Δεν λέω ότι δεν είναι του Χριστόδουλου το 14-σέλιδο, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν με πείθουν. Και τα πράγματα αυτά δεν είναι η αναφορά, η πιθανή αναφορά που θα μπορούσε να αναφέρει και το δικό μου όνομα στους δημοσιογράφους, που πολύ πιθανό να παραπέμπει εκεί. Ο Χριστόδουλος, όπως θα είδατε και πριν στην εικόνα, τα άρθρα του, τις αντιρρήσεις του και τον θυμό του και τη διαμαρτυρία του πολλές φορές, παραδείγματος χάρη όταν κόπηκαν κάποιες ερωτήσεις του από τη Real, την επιστολή την έστειλε σε εμάς πάλι, με αυτά που κόπηκαν. Θα απέφευγε κάποιους χαρακτηρισμούς. Επίσης, ποτέ σε άρθρο του δεν χρησιμοποίησε λέξεις βαριές, βούρτσα, ούτσα και τα υπόλοιπα που υπάρχουν σε αυτό το κείμενο. Συνήθως χρησιμοποιούσε τη δύναμη του λόγου που έχει, την ευθύτητα και την ευφυΐα του, να γράφει ευχάριστα, να γράφει και με χιούμορ, να γράφει καυστικά, αλλά απέφευγε κάποιες λέξεις που, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαμε συνηθίσει να τις βλέπουμε από τον ίδιο και να τις βλέπουμε στα κειμένα του, δηλαδή. Θέλω να πάμε πρώτα στο βίντεο, να δούμε όλο το βίντεο, να ακούσω και τα σχόλιά σας και μετά θα πάμε στις αναφορές της 14-σέλιδης επιστολής, η οποία, Βασίλη, από ό,τι ξέρω, δεν είδε το φως δημοσιότητας εκτός από το IndyMedia, έτσι δεν είναι? Στο Zoogla.gr πάντως υπάρχει. Πέρα από το Zoogla.gr, ας το Zoogla.gr. Από ό,τι έχω δει δεν έχει, όχι, ολόκληρη η επιστολή δεν έχει βγει, όχι. Στα μεγάλα sites της, όχι, στα κανάλια της. Όχι. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να μπει και στα κανάλια, μπορούσε να μπει σε μια εφημερίδα τα κανάλια. Σωστό. Τώρα. Πάντως ολόκληρη αναρτημένη δεν υπάρχει, όχι. Έχουν την πολυτέλεια να επικαλούνται τον χρόνο που τρέχει και δεν το βάζουν. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. 3 μόνο χρόνια μνημονίου έχουμε. Καταστροφή της μεσαίας τάξης, διάλυση των υποδομών, υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος κατελαφίζονται και παραδίδονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Εργασιακή νομοθεσία και δικαιώματα δεν υφίστανται πλέον. Η κοινωνία καταραίει. Χιλιάδες αυτόχειρες, εκατοντάδες χιλιάδες στα συσίτια, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Όλο και περισσότεροι δουλεύουν χωρίς να πληρώνουν. Άνθρωποι πεθαίνουν δίπλα μας από την πείνα και το κρύο, κοιμούνται στα παγκάκια και τα πεζοδρόμια. Σκουπιδοδίφηση, επαιτία, εκπόρνευση, τα ναρκωτικά σε υπερπροσφορά καταστρέφουν την νεολαία, διαιωνίζοντας την όποια διάθεση αντίστασης. Λοιπόν, τι περιμένουμε? Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, τώρα, σήμερα, θα πάψουμε να υπάρχουμε σαν λαός και σαν πολιτισμός. Η μόνη προοπτική για έξοδο από αυτή την τραγική κατάσταση είναι σύγκρουση, ανατροπή. Ποτέ και πουθενά, καθ' όλη τη διάρκεια του ιστορικού γίγνεσθε, δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και ποταμούς αίματος. Αντιθέτως, όποιος λαός απεμπόλυσε τα αγωνιστικά αντανακλαστικά του, έχασε τα πάντα.
Όποιος δεν αποδέχεται τον αγώνα, όποιος προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση που μας έχει επιβληθεί, τότε απλά θα οδηγηθεί στη δουλεία με τη θέλησή του. Πρώτη προϋπόθεση φυσικά η εκδίωξη του πολιτικού προσωπικού, όλων. Παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, δίμευση περιουσίας τραπεζών, κλεφτών πολιτικών και συγγενών τους. Έξοδος από Ευρώ, Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπές συμμαχίες. Αναζήτηση, δημιουργία και νέων συμμαχιών. Ολοκληρωτική διαγραφή του χρέους και άρνηση κάθε πληρωμής του. Ακύρωση όλων των συμφωνιών και συμβάσεων που έκαναν οι δοσύλλογες κυβερνήσεις. Ανάπτυξη με ίδια μέσα, με νέους φορείς χρηματοδότησης και με κοινωνικό έλεγχο. Οργάνωση εξ αρχής υγείας, παιδείας και κοινωνικού κράτους. Πρώτα-πρώτα σταματάμε να τους πληρώνουμε. Ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, εφορίες και λογαριασμούς. Δεν θα αφήσουμε να πεθάνουν τα παιδιά μας για να πληρώνουμε τους δυνάστες μας. Ομάδες περιφρούρησης σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά, ενάντια σε κατασχέσεις, κόψιμο ρολογιών ηλεκτρικού νερού, με ειδοποίηση μέσω κινητών, διαδικτύου, να μαζευόμαστε ακαρία, να τους ξυλοφορτώνουμε και να τους εκδιώκουμε όλοι μαζί. Το κίνημά μας θα βρει χιλιάδες τρόπους, αρκεί η σκέψη μας να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ραβδί και φτύσιμο πρώτα-πρώτα σε υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές, σε συνδικαλιστές και δημοσιογράφους, όπου τους πετυχαίνουμε. Ραβδί και φτύσιμο σε φορατζίδες, στους μπάτσους, στους σεκιουριτάδες, στους ελεγκτές, στους προπαγανδιστές του εχθρού, στους έμπορους ναρκωτικών, στους εισπράκτορες και σε κάθε πληρωμένο της ανάγκη των τραπεζών και του κράτους. Κάνω έκκληση σε όλους τους συντρόφους που υιοθετούν την αντάρτικη δράση, ελεύθερους και αιχμάλωτους, έκκληση για ενότητα στην πράξη. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να διαφωνούμε. Έχουμε πόλεμο. Και στον πόλεμο δεν κάνεις ψηλή κουβέντα. Δίνεις μάχες. Σύντροφοι της ένοπλης δράσης, ελεύθεροι και αιχμάλωτοι, στηρίξτε και πλαισιώστε το εγχείρημά μας. Βγάλετε ανακοινώσεις υποστήριξης. Βοηθήστε σε επίπεδο αναλύσεων και προτάσεων. Σύντροφοι της άκρας αριστεράς και της αναρχίας, όσοι έχετε ακόμα μέσα σας στο μικρόβιο της επανάστασης. Ξεχάστε τις διαφορές και τις οριοθετήσεις. Δεν είναι καιρός για εσωστρέφεια και αυτοκατανάλωση. Είναι η ώρα της μάχης. Ο εχθρός είναι απέναντι και εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι. Ξεκινήστε σήμερα, τώρα, πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά. Δεν έχουμε πλέον καιρό για χάσιμο. Δεν θα έρθει ο λαός να μας βρει στα γραφεία μας. Εμείς θα πάμε εκεί. Δική μας δουλειά είναι να ανάψουμε το φυτίδι. Σύντροφοι της μαζικής και της ένοπλης δράσης, ελεύθεροι και αιχμάλωτοι, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τώρα είναι η δική μας ώρα, όπως το 41 ήταν του Άρη και το 21 του Καραϊσκάκη. Πρέπει να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών. Πρέπει να σταθούμε περήφανοι απέναντι στην ιστορία. Καλή ανάμωση στα γοναράδικα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή όλα κινούνται μέσα σε ένα κλίμα πολιτικού και δημοσιογραφικού καθοσπρεπισμού, θα αρχίσω εγώ πρώτος για να σας διευκολύνω, έτσι, να είστε πιο χαλάροι. Εγώ προσυπογράφω όλα αυτά που λέει ο Χριστόδουλος. Και η μοναδική μου διαφωνία είναι το αίμα και τα όπλα. Το έχω κουβεντιάσει μαζί του. Και του έχω πει ότι η διαφωνία μου είναι αυτή. Με θεωρεί νερόβραστο. Και η άποψή του είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει αν δεν πάρει τα όπλα στα χέρια. Μπορεί να έχει δίκιο. Και ο Φιντανίδης έγραψε κάποτε ότι αν δεν πάρουμε τα όπλα δεν γίνεται επανάσταση σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το έσχος και σε αυτή την αθλειότητα που επικρατεί. Λέω Φιντανίδης γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε ότι όλα αυτά τα χρόνια διεύθυνε μια εφημερίδα με ισορροπίες, έτσι με μια πείρα, με μια σοφία, από αυτήν την έννοια το λέω. Όμως, αυτά που γράφει ο Χριστόδουλος, τα λέει η αντιπολίτευση, τα λέει ο κόσμος στους δρόμους, τα λένε οι άνεργοι, τα λένε οι επιχειρηματίες που καταστράφηκαν, τα λένε όλοι. Η διαφωνία είναι το όπλο, η αφαίρεση ζωής. Εάν σε όλη μας τη ζωή κάναμε έναν αγώνα να τελειώνουμε με τις θανατικές ποινές, ας πούμε, στον πλανήτη, γιατί πρέπει να αποδεχτούμε ότι ένας άνθρωπος έχει δικαίωμα εν ονόματι της όποιας πολιτικής του ιδέας να πάρει τον τουφέκι και να ρίξει. Βεβαίως, υπάρχει το αντιεπιχείρημα ότι όταν από πάνω σου έχεις ένα τυραννικό καθεστώς, από το Σύνταγμα δικαιούσε να πάρεις τα όπλα και να βγεις, υποχρεούσε να βγεις στους δρόμους. Πού είναι οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε όλα αυτά? Αυτό θα ήθελα να ακούσω από εσάς σήμερα. Γιατί εγώ βγήκα και είπα την άποψή μου δημόσια
ότι συμφωνώ με το 100% αυτών των πραγμάτων που γράφει στην επιστολή του. Ζούμε μία απίστευτη κοροϊδία, οδηγούμεθα σε ένα καθεστώς το οποίο δεν ξέρουμε πού θα πάει. Χθες, πρώην υπουργός της κυβέρνησης, νεοδημοκράτης, που πήρε να μου ευχηθεί, μου είπε ότι δεν πάει πουθενά η δουλειά, βαδίζουμε στην απόλυτη καταστροφή. Επειδή ήταν υπουργός του Καραμανλή, να το είπε προφανώς για να φτύξει το Σαμαρά, ας πούμε, για την κυβέρνησή του, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο μικροπρεπής, αλλά χθες μου το είπε στο τηλέφωνο. Είναι ποτέ δυνατόν να συμπίπτει η άποψη του Χριστόδουλου για το πού οδηγείται με το Μνημόνιο Ελλάδα με του πρώην υπουργού του Καραμανλή, αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι να μην συμφωνούν δημόσια και να βγαίνουν να το πούν μαζί, γιατί αν το έλεγαν μαζί, τότε όντως θα έπαιρνε τα όπλα ο κόσμος και θα βγαίνει στους δρόμους. Δεν προσπαθώ να εκλαϊκεύσω πράγματα και ιδέες. Προσπαθώ όμως να βρούμε μια λύση ως άνθρωποι λογικοί, να δούμε, θα σταματήσει ο διασυρμός, θα σταματήσει η κοροϊδία, θα σταματήσει και ο κύκλος του αίματος. Θα μπορέσουμε σε αυτόν τον τόπο να πάμε όλοι μαζί μπροστά, θα υπάρξει. Τώρα βγαίνεις να λες τρομοκράτης, εγκληματίας, επικίνδυνος, το ένα τ' άλλο. Καταρχάς, κάθε άνθρωπος που θα είναι φυλακή έχει δικαίωμα να διεκδικεί στην ελευθερία του. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό δεν μπορείς να του αφαιρέσεις το δικαίωμα. Είναι δικαίωμά του. Κρατάω τις επιφυλάξεις μου για τις 14 σελίδες. Θα βγει, θα το πει αν είναι δικαίωση του ή όχι. Γιατί την ιδέα μου την έβαλε άνθρωπος από το οικογενειακό του περιβάλλον. Φτάνω ως εκεί, δεν θα πω περισσότερα, γιατί τα περισσότερα είναι πιο σημαντικά που μου είπαν. Και θα πω και κάτι δημόσια. Ένας κοινός φίλος μας με τον Χριστόδουλο πιάστηκε μέσα στην Πατησίων για να πάει να καταθέσει στην Αντιτρομοκρατική. Αφού ήπια τα καφεδάκια και έγιναν οι σχετικές κουβέντες που γίνονται εκεί, μπήκε σε ένα δωματιάκι για να δώσει μια κατάθεση γραπτή όπως του ζήτησα. Και εκεί του ετέθη ένα πολύ περίεργο ερώτημα. Σύμφωνα με την άποψή σου, τόσα χρόνια που τον γνωρίζεις, θα μπορούσε να αυτοκτονήσει? Αυτό το λέω δημόσια, διότι θα το βρείτε γραμμένο. Επομένως, δεν μπορείτε να με διαψεύσετε. Τι δουλειά είχε αυτό το ερώτημα? Και ο φίλος μας είπε ότι, τι να απαντήσω, είναι ερώτηση αυτή? Τι σχέση έχει με το, γιατί εκεί οδηγήθηκε για να πει αν ξέρει, αν τον πήρε τηλέφωνο, επειδή επικοινωνούσε μαζί μου, μαζί του τώρα περισσότερο. Τώρα μετά την απόδραση αυτή, τώρα για την... Τώρα. Α, θα τον αυτοκτονήσουν δηλαδή. Επειδή λοιπόν αυτό το ερώτημα είναι περίεργο και είναι οι πρώτες ώρες μιας επιστολής που άργησε 4 ώρες 14 σελίδες, που λέει διάφορα πράγματα που θα μπορούσαν και να μην ισχύουν, λέω, θα μπορούσαν, τις επιφυλάξεις μου κρατάω, και αν μας ακούς, αγαπητέ Χριστόδουλε, η γνώμη μου ήταν, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο αυτό που κάνεις. Δεν ξέρω αν... Ξέρω, δεν σε νοιάζει, δεν αδικαιωθείς ούτε τίποτα, είσαι έτοιμος να πουλήσεις το τομάρι σου ακριβά, είσαι έτοιμος να χάσεις και τη ζωή σου για τα πιστεύω σου, ξέρω για τις ευαισθησίες σου και το χιούμορ σου. Αλλά η γνώμη μου ήταν ότι περιμένοντας 6 χρόνια να τελειώσει αυτή η ποινή, θα μπορούσες να βγεις και να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου σαν άνθρωπος, ίσως προς ίσως με όλους τους άλλους. Ξέρω ότι αυτή η άποψή μου είναι νερόβραστη, δεν σου αρέσει, αλλά δεν είμαι νενέκος. Και αν εκεί που γράφεις μέσα σε αυτή τη 14σέλιδη επιστολή η επέλαση του 4ου Ράιχ δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τους νενέκους των ΜΜΕ, Πρετεντρέμης, Χατζηνικολούλης, Τραγκαφιλόφιλος. Εδώ μπορεί να εννοήσει και εμένα μαζί με τον Τράγκα. Το δέχομαι. Το δέχομαι δηλαδή για να υπάρχει κουβέντα. Βλαχοδημητρίου, ακροδεξιός πρωτοψάλτε και λοιπός συρφετός καλοταϊσμένων δημοσιογράφων, αλλά και οι ρέστοι, οι μικροί συνένοχοι από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, όλοι συμφωνούν εν χορό. Μνημόνιο ή χρεοκοπία. Ξέρεις ότι δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο συμφωνούν οι υπόλοιποι εν χορό. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι τα άρθρα σου με κόστος τεράστιο έμπαιναν μόνο στο Zoogla.gr και πουθενά αλλού. Ξέρεις πολύ καλά ότι τιμωρηθήκαμε από ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια γιατί υποστηρίζαμε την θέση μας αυτή, ότι όλες οι απόψεις πρέπει να δημοσιοποιούνται και ο δημοσιογράφος πρέπει να γίνεται γέφυρα επικοινωνίας, γιατί μόνο έτσι βοηθάς να κλείσει κύκλος αίματος και να μην αρχίσει άλλος.
Και όχι με τις μπακογιάννιες θεωρίες. Τρομοκράτες είναι ποινικοί, αποκλείστε τους, δεν έχουν πολιτικό λόγο και τέτοιες αρλούμπες. Αλλά και εκείνοι έχουν το δικαίωμά τους να εκφράζονται ελεύθερα μέσα σε μια δημοκρατία και να έχουν θέση και άποψη. Πάντως, κύριε Τριανταφυλόπουλο, αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν είδα χιούμορ στα λεγόμενα του κύριου Ξηρού. Δεν είδα χιούμορ σε καμία περίπτωση. Όχι, λέω στις προηγούμενες στα άρθρα του που είχε που αναρτούσε στο Zoogla.gr, είχε και το χιούμορ του, έκανε και την πλάκα του, έλεγε και τα αστεία του. Γενικά είναι ένας τύπος ο οποίος έχει πολύ χιούμορ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστιες ευαισθησίες και φοβάμαι ότι αυτές οι ευαισθησίες θα γίνουν αιτία να βρει κακούς μπελάδες τούτη την ώρα με ένα σύστημα απέναντί του, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα έχει ο Χριστόδουλος μόνο τις ελληνικές διοκτικές αρχές απέναντί του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και αυτό δεν μας θυμά ιδιαίτερα. Ο οποίος είπατε ότι αναζητά την ελευθερία του και αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά μιλάμε για μια ελευθερία η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων των υπολείπων και την ελευθερία αυτών. Κοιτάξτε, εγώ τα αυτονόητα δεν τα επαναλαμβάνω. Διαχώρισα τη θέση μου σε σχέση με την αφαίρεση ανθρώπινη ζωή. Ούτε τρίχα δεν έχει δικαίωμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, να πειράζει το συνάνθρωπό σου. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό. Και δεν είναι μια χριστιανική άποψη αυτή. Είναι μια άποψη ζωής. Τους αγώνες σου θα τους δώσεις. Ωραία. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Εκ του συντάγματος υποχρεούσε όταν ένα καθεστώς. Σε μη δημοκρατικά καθεστώτα. Ναι. Υπάρχει κάτι. Το πόσο δημοκρατικά είναι τα καθεστώτα ή μη δημοκρατικά, ξέρετε, αυτή η επίφαση δημοκρατίας πολλές φορές μπορεί να είναι και χειρότερη από Χούντα. Γιατί στη Χούντα ξέρει τον εχθρό. Ουτοπία και ψευδέστηση. Στην επίφαση δημοκρατίας. Συγγνώμη, μόνο ναι, να τα λέμε για να μην, ξέρετε, οι καλοθελητές απ' έξω περιμένουν να μας μαγκώσουν, να πούμε, να κάνουμε ένα μικρό λάθος. Η επίφαση δημοκρατίας είναι πιο επικίνδυνη και από τη Χούντα. Γιατί στη Χούντα είναι ορατός ο εχθρός. Έχει την ψευδέστηση της ελευθερίας, δεν διαφωνώ. Στην επίφαση δημοκρατίας και ο εχθρός δεν είναι ορατός και τα δικαιώματά σου δεν είναι. Εγώ δεν διαφωνώ, κύριε Φιλόπουλε. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα που νομίζω ότι αξίζουν εδώ. Ότι πιστεύω ότι αυτές οι θέσεις δίνουν μια αφορμή στις καταστάσεις αυτές που ζούμε σήμερα να περιορίζονται τα ατομικά δικαιώματα. Με την επίφαση του φόβου της τρομοκρατίας θα δείτε ότι θα έχουμε προβλήματα στο θεσμό της αδειοδότησης των αδειών αυτών, που είναι ένας θεσμός που τιμά το δικαιακό μας σύστημα, έκανε πάρα πολύ καλό, πρέπει να συνεχιστεί, δεν πρέπει να περιοριστεί. Εγώ δεν σέβομαι τις απόψεις, είδατε, ακούστηκαν αυτές οι φωνές από επίσημα κρατικά χείλη για φυλακές ασφαλείας, υψής της ασφαλείας, ποιο περιορισμό ελέγχουμε, ποιος έδωσε τις άδειες και νομίζω τελικά ότι αυτές οι ακραίες θέσεις που προέρχονται πολλές φορές και από την άκρα αριστερά και από την άκρα δεξιά δίνουν την αφορμή και το δικαίωμα στο κατεστημένο που μας κυβερνά και με όλα τα προβλήματα αυτά να περιορίσει τα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα. Και παράλληλα, νομίζω ότι οι θέσεις αυτές βρίσκει τώρα και ο κύριος Ξηρός την αφορμή μέσα από αυτή την κατάσταση που βιώνει πραγματικά ο λαός με το μνημόνιο, με την αποτυχία, την κυβερνητική της Τρόικας και όλα αυτά, να καπηλευτεί όλη αυτή την αγανάκτηση του κόσμου και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα διάλειμμα υποχρεωτικό, γιατί η θεωρία από την πράξη διαφέρουν πάρα πολύ. Και η Γαλλία έχει ακραίους και φασίστες και ακροαριστερούς, αλλά κατορθώνουν να συμβιώσουν έστω και με παράπλευρες απώλειες. Εδώ προσπαθούν όμως όλοι να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και αυτή. Και θύματα. Δεν υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Μισό λεπτάκι θα έρθω για να μην σας διακόπτω τώρα. Είναι και ο δικηγόρος του Χριστόδουλου Ξηρού, ο κύριος Φραγκίσκος Ραγκούσης, στην τηλεφωνική γραμμή. Και Ραγκούση, ζητώ λίγο την κατανόησή σας. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Φραγκίσκος Ραγκούσης, ο δικηγόρος του Χριστόδουλου Ξηρού, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν πολύ προσεκτικός σε δηλώσεις σχόλια. Φραγκίσκο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, Μάγκη, χιλιόχρονος, και... σαν τα ψηλά βουνά, με ευαισθησία και ποιότητα στην ενημέρωση. Μαντινάδες τώρα, να μπλέξουμε. Για πες μου τώρα, σε παρακαλώ. Είδα ότι από την πρώτη μέρα ήσουν πολύ προσεκτικός και μάλιστα παραλίγο να βρεις και τον πελά σου. Διότι υπόθηκαν διάφορα πράγματα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το αντιμετώπισα και μάλιστα με επιθέσεις προσωπικές που έπρεπε να έχουν σαν σκοπό την αποκήρυξη του Χριστόδουλου, την καταδίκη του και γενικά τη φήμωση του δικηγόρου όπως πρέπει να αναδεικνύει την προσωπικότητα του πελάτη του. Εγώ δεν είπα τίποτα παραπάνω παρά την εμπειρία μου από τις συζητήσεις που είχα όταν δεν επέστρεψε στη φυλακή. Σήμερα ο Χριστόδουλος δηλώνει αυτά που θέλει. Κατά συνέπεια ο δικηγόρος δεν έχει και λόγο να ερμηνεύει, να διερμηνεύει αυτά τα πράγματα. Μα δεν το είναι ο ρόλος. Το οποίο πιστεύω εγώ, έτσι όπως άκουσα τη φωνή του, ότι το φωνητικό είναι γνήσιο, είναι η φωνή του Χριστόδουλου αυτή, όπως την ξέρεις και εσύ, όπως την ξέρω και εγώ. Τα κείμενά του είναι κείμενα τα οποία έχουν μια προσέγγιση στο δικό του γνωστικό, στο δικό του αξιακό χώρο και έτσι και μιλάει. Τώρα, εάν διατυπώθηκαν κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν και δεν οριστικοποιούν κάποιες θέσεις ή μπορεί να υπάρχει μια σύνθεση θέσεων, αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να το ερμηνεύσω εγώ. Εγώ δεν διερμηνεύω τον Χριστόδουλο. Εγώ δηλώνω όμως και πάλι ότι στις επιλογές τις οποίες θα κάνει, όταν και όποτε κληθώ να τον στηρίξω σαν νομικός, θα τον στηρίξω και δεν θα τον απαρνηθώ. Είτε μου φωνάζουνε ότι να πάω να πάρω τα ματωμένα λεφτά, είτε τι θα κάνω αν ξανασκοτώσει κλπ. Αυτά πιστεύω ότι είναι μια τρομοκρατία η οποία επιχειρείται και τίποτα παραπάνω. Ναι, αυτά τα περιματωμένων χρημάτων είναι μύθος, διότι ξέρω εγώ πόσο πληρώνεσαι και αν πληρώνεσαι για αυτή τη δουλειά. Αλλά σας λέω, στοχοποιούμε ανθρώπους και εκείνο το οποίο θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει, Μάκη, είναι σε αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε, στην Ελλάδα των αυτοκτονιών, στην Ελλάδα των σκουπιδιών που πάνε και σωρεύονται για να βρούνε κάτι, χωράει μέσα σε αυτό ο Χριστόδουλος ο Ξηρός. Γιατί αν χρωστάει είναι πρόβλημα της κοινωνίας. Όχι ο Ξηρός. Αυτοί οι οποίοι δικαιολογούν την ύπαρξη του Χριστόδουλου σαν ελεύθερο τρομοκράτη όπως θέλουν ή ελεύθερο μέλος της 17 Νοέμβρη. Αντί δηλαδή να γράφουμε τρομοκρατία, ας βάλουμε την επαναστατική δράση να δούμε μπορούμε να την αποκόψουμε και μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση σαν σύνολο. Αντί δηλαδή να φωνάζουμε ότι σε 100 μέρες θα φτιάξουμε φυλακές όπου θα τους βάζουμε μέσα και δεν θα βλέπουν ούτε ήλιο ούτε τίποτα, μήπως μπορούσαμε αυτά τα λεφτά να κάνουμε πιο ανθρώπινες τις συνθήκες της φυλακής? Ένα κομμάτι ψωμί παραπάνω, μια κουβέρτα παραπάνω, μέσα πεινάνε στις φυλακές. Οι φυλακές βράζουν. Αντί λοιπόν να φτιάχνουμε υψίστη ασφαλείας, το ανθρώπινο, το οποίο πραγματικά θα ήταν και μια απάντηση σε αυτά τα οποία θέτει ο Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος, τον οποίον και εγώ έχω γνωρίσει, αλλά και εσύ έχεις γνωρίσει χρόνια. Δεν θα ήταν μια απάντηση? Δεν θα μπορούσαμε να του υψώσουμε τη φωνή και να του πούμε κοίταξε, γίνεται αυτό το θετικό? Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φραγκίσκο. Να είσαι καλά πάντα. Πάντα να χαίρεσαι τη γιορτή σου και πάντα με την ποιότητα μπροστά να είσαι. Σύμπτωση και αυτή σήμερα. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα μάλλον. Μου επιτρέπετε. Γιατί μετά τις 12 στο χωριό. Αν και δεν είναι στον αέρα. Δεν ξέρω, τον έχουμε ακόμα τον Φραγκίσκο. Ως δικηγόρος του είναι λογικό και ως πολίτης να λέει ό,τι θέλει. Αλλά αντί να σεβόμαστε εδώ τους νόμους. Να λέει ό,τι θέλει δεν είναι λογικό. Όχι, είναι δικαίωμά του σαν άνθρωπο να λέει αυτό που θέλει. Να υπερασπίζεται τον πελάτη του, να λέει αυτό που ο ίδιος πιστεύει. Αλλά αντί αυτή τη στιγμή να υπερασπιζόμαστε, να σεβόμαστε τους νόμους και να καταγγέλουμε, να καταδικάζουμε τρομοκρατικές ενέργειες, αφήνουμε να εννοηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο να ειροποιήσουμε
πρόσωπα σαν τον Χριστόδουλο Ξηρό. Δεν είπε κάτι τέτοιο τώρα. Εγώ αυτό αισθάνομαι. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Θα σας πω, μια πλευρά. Συγγνώμη, μόνο ένα δευτερόλεπτο δώστε. Μην παίρνετε μια κουβέντα και κάνετε την τρίχα τριχιά. Ίσα-ίσα που είδα ότι ήταν πολύ διακριτικός. Ξέρετε, το δικαίωμα στην υπεράσπιση είναι ιερό. Όταν όμως μιλάς για τρίτα άτομα, είναι εύκολο να το λες. Αν σου σκοτώσουν το παιδί σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, δεν είναι εύκολο. Γιατί τότε σηκώνεις και εσύ το κουμπούρι, αν προλάβεις, και τους τρως. Δεν έχεις σκοτώσει να κάνεις το παιδί του Ξηρού, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αυτός πήρε το πιστόλι και σκότωνε όποιον έβρισκε. Τυφλά χτυπήματα σε ελεύθερους πολίτες. Προσπαθώ να σας πω αυτό το οποίο εσείς λέτε με τρόπο λίγο πιο αποστασιοποιημένο και ανθρώπινο. Θέλω να σας πω δηλαδή το εξής. Όταν εμένα μου πήρανε οι Αλβανοί το αυτοκίνητο μεγάλης αξίας και το πέταξαν σε ένα γκρεμό και με είχαν με τα Καλάζνικοφ εδώ, πλάκουσαν οι δημοσιογράφοι στο σπίτι μου, πιστεύοντας ότι θα πάρουν μια δήλωση εναντίον των Αλβανών. Εγώ δεν είπα κάτι για να εντυπωσιάσω, είπα κάτι που αισθάνθηκα. Τους ευχαριστώ διότι μου φέρθηκαν ανθρώπινα. Πήραν το αυτοκίνητο και όχι το κεφάλι μου. Δηλαδή, μπορείς να σκέφτεσαι ένα αυτοκίνητο επειδή το γούσταρες ή το είχες ανάγκη περισσότερο από το κεφάλι σου και τη ζωή σου. Γιατί εκείνη την ώρα μπορεί, ας πούμε, όταν σε έχουμε ένα όπλο εδώ, να αισθάνεσαι διαφορετικά με την αδρεναλίνη πάνω από τα μαλλιά, αλλά όταν παρέλθει ο κίνδυνος, να βγαίνεις για λες αρλούμπες και μεγαλοστομίες. Εάν εμένα μου είχαν σκοτώσει το παιδί μου, θα ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχθώ την ερμηνεία του ότι δηλαδή το δικαίωμα στην υπεράσπιση είναι ιερό. Ποια υπεράσπιση μου πήρε το παιδί, θα σου πάρω το κεφάλι. Εάν δεν σηκώσω το παντελόνι, έχω μία τρύπα τέτοια σε αυτό το πόδι από τη ρουκέτα στον Παλαιοκρασά. Γιατί εγώ βρέθηκα σε έναν γκάδο 10 μέτρα πεταγμένος από το σημείο που περπατούσα και πήγαινα, διότι έσκασε μπροστά στον OFM το ραδιοσταθμό που είχαν κάνει τότε. Και αν θυμάστε πολύ καλά, στην προκήρυξη τους είχαν γράψει που έστειλαν στον Βασίλη Ραφαηλίδη, ήμασταν παρέα τότε στο σταθμό, ότι την προηγούμενη μέρα που πήγαμε να πυροδοτήσουμε, βγήκε από τη ΣΤΟΑ ο Τριραφυλόπουλος, ο δημοσιογράφος, και δεν πυροδοτήσαμε γιατί μιλούσε με τον Παλαιοκρασά που πήγε να με πατήσει με ένα αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητό του, μια Mercedes εκεί. Και το καλοκαίρι ήταν με σκούρα τζάμα, δεν ήξερα εγώ ποιος είναι μέσα. Τι κάνει, ρε, του έριξα και εγώ τα γαλλικά. Και άνοιξε το τζάμι και μου μίλησε. Και τη γλίτωσε εκεί τη μέρα ο Παλαιοκρασάς και την πλήρωσα εγώ την επόμενη μέρα. Που με βρήκε ένα κομμάτι μέταλλο στο πόδι. Το οποίο μέταλλο στο πόδι, εγώ το ανακάλυψα μετά από 2 ώρες. Φανταστείτε το στρες. Είχε τρυπήσει το παντελόνι, είχε καρφωθεί στο πόδι, αλλά τρέχαμε για τον Αξαρλιάν, έτρεχα για τη γυναίκα του Παλαιοκρασά, που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί που τα είχαν χάσει και νόμιζαν ότι είναι βόμβα, δεν είχαν δει την τρύπα από τη ρουκέτα και διάφορα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι δεν έχω τόσο καλές αναμνήσεις. Και μάλιστα συζητώντας το μαζί του, γελάγαμε κιόλας. Ενώ γελάγαμε, δεν το ευχαριστιόμαστε. Θέλω να πω ότι έτσι. Μην τα βλέπετε όλα από την πλευρά του θύματος. Δείτε τα και από την πλευρά του θήτη. Γιατί ίσως καταλάβετε τη λογική του και τι συμβαίνει και σταματήσει αυτό το βιολί. Πάντως, αν μου επιτρέπετε μια φράση μόνο, επειδή ο συνήγορος του κ. Ξηρού μίλησε για αποσυμφόρηση των φυλακών. Εκεί το αίσθησε. Δεν μπορείς να κάνεις λευκά κελιά. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Μετά από 6 άδειες, από την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. 7 άδειες είχε πάρει. Για βελτίωση των συνθηκών μίλησε, όχι για αποσυμφόρηση. Κατά το συγκεκριμένο, δείχνει την τρικυμία στο κρανίο των υπευθύνων. Διότι, τι νόημα έχει να συζητάμε για φυλακές υψίστης, υψηλωτάτης και τη λοιπής ασφαλείας, τη στιγμή που ο Χριστόδουλος δεν δραπέτευσε από τη φυλακή. Είναι τελείως άσχετο το θέμα δηλαδή. Απλώς δείχνει ότι οι αρμόδιοι έχουν τρικυμία στο κρανίο. Αυτό αποδεικνύει, τίποτα άλλο. Ας σεβαστούμε την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορούμε να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας. Για το συγκεκριμένο. Συγγνώμη. Είπε ο Πρωθυπουργός στη δήλωση που έκανε ότι εμένφετο αυτούς που έδιναν τις άδειες και είπε ότι βάσει μιας παλιάς νοοτροπίας, έτσι, εμείς συλλαμβάνουμε
Και αυτοί τους αφήνουν ελεύθερους. Δηλαδή εννοούσε. Της Σαουδίας είναι πετυχημένο στην Ελλάδα. Αυτό. Με εννοούσε... λιγότερες. Εμένα αυτό δεν μου ακούστηκε. Μη επιστροφές από ό,τι σε άλλους χώρους. Είναι όμως αυτό που λέμε, γιατί θα περιορίσουν τα δικαιώματα. Αυτό δεν μου ακούστηκε πολύ κομψό. Αλλά το θέμα είναι επίτευγμα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, εμένα ποιους, τους δικαστές, το Δικαστικό Συμβούλιο Φυλακών, αυτούς οι οποίοι συμπεριφέρονται ανθρώπινα στους φυλακών. Ενώ είχε τις τυπικές και ουσιαστικές προποθέσεις για να παίρνει τις άδειες. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή γκρινιάζουν οι Αμερικανοί. Δεν πρέπει να δείχνεις τον υπερβάλλοντα ζήλο σου σε σχέση βεβαίως με την περιστολή των συνταγματικών δικαιωμάτων. Δεν είναι πρέπον. Ένας σωστός πρωθυπουργός φαίνεται όταν μπορεί να κρατάει τις ισορροπίες με κόστος και τους λέει τι να κάνουμε, αυτός είναι ο νόμος. Εμείς πρέπει να είμαστε και αυστηροί και σοβαροί αλλά και δίκαιοι. Πάντως η ενέργεια αυτή του Χριστόδουλου Ξηρού θα δημιουργήσει προβλήματα στους υπολείπους. Φιλοσοφική βάση. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Φιλοσοφική είναι αυτή η βάση. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος παραβίασε την άδεια την οποία είχε, στην πραγματικότητα τίμησε με αυτόν τον τρόπο την ιδεολογία του ή όχι? Τι εννοείται, δηλαδή, αν είναι έντιμο να μείνεις μέσα στη φυλακή όταν σου δίνεται η ευκαιρία να. Βέβαια, διότι υπηρετεί μια συγκεκριμένη ιδεολογία μέσα από την οποία φαντάζομαι, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος όταν διαπράξει αδικήματα σαν αυτά που διαπράξει εκείνος, είναι λογικό να καταλήγει στη φυλακή. Υπηρετεί μια ιδεολογία. Υπάρχουν νόμοι συγκεκριμένοι. Η δημοκρατία τιμωρεί πράξεις, όχι ιδεολογίες. Όχι, κύριε Δεφέρο, πρέπει να πούμε κιόλας ότι αν αποδράσεις μέσω ενός τρόπου, όχι μέσω μιας αδείας που σου δίνει το σύστημα, που είναι ένα ευεργετικό μέτρο, είναι διαφορετικό θέμα. Λοιπόν, γιατί αυτό εδώ θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Να ρωτήσουμε τώρα τους παρευρισκόμενους πριν πάμε στα επιμέρους θέματα που αφορούν τους δημοσιογράφους, την αριστερά. Υπάρχει το σύστημα της πολιτικής ουσίας αυτού του πράγματος και της χρήσης που γίνεται σε αυτό. Διότι εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Υπάρχει κριτική στο μνημόνιο. Υπάρχει κριτική σε αυτή την αθλειότητα που ζει η χώρα. Στη διάλυση μεσαία τάξη. Αυτά τα λένε όλοι. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που τα έχουν πει εδώ και 3 χρόνια. Ο κύριος Χριστόδουλος Ξηρός τώρα τα μάθε. Γιατί έχει πάρει και άλλες άδειες στο παρελθόν. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο. Τι, γιατί δεν την κοπάνεις από την πρώτη άδεια? Όχι, δεν λέω αυτό. Αυτό ας το κρίνει ο καθένας. Αυτό ας το κρίνει ο καθένας. Τα συμφραζόμενα του κυρίου Ξηρού έχουν ένα πολιτικό σφάλμα. Εγώ δεν είμαι συνομιλητής του κυρίου Ξηρού, ούτε θα κάνουμε συζήτηση με τον κύριο Ξηρό. Επειδή όμως υπάρχει περίπτωση να παρασυρθεί ένας κόσμος, η μεγάλη επαναστατικότητα πίσω της κρύβει απελπισία, κύριε Δεδοφινόπουλε. Και αυτό προπαγανδίζεται σήμερα που αρχίζει να φαίνεται ότι υπάρχει ελπίδα, ότι υπάρχει πολιτική διέξοδος. Ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή η πολιτική στις επόμενες εκλογές να σταματήσει. Τώρα λοιπόν που ο λαός είναι πολύ κοντά στη θέση να σταματήσει με την ψήφο του αυτή την πολιτική, προπαγανδίζεται η απελπισία στο όνομα της Επανάστασης. Και αυτό δεν είναι Επανάσταση. Αυτό είναι κήρυγμα εμφυλίου πολέμου και απελπισίας. Έλεγα λοιπόν ότι πιθανόν εσάς, τον φίλο μας από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Μανταλένα... Υπάρχει ελπίδα να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Και αυτό μπορεί να το κάνει ο λαός στις κάλπες το Μάιο. Ο Ξηρός με τη λογική του, όχι πολύ μακριά. Να μας θεωρεί ανθρωπάκια με τη γραβατούλα, το σακάκι σφιγμένος μέσα καθοσπρεπισμό κακώς εννοούμενο για τη δική του λογική, η οποία σας είπα ότι συνάδηκε με τη δική μου λογική. Εγώ όλα αυτά τα ανθρωπάκια που γλύφουν την εξουσία από πίσω και τρέχουν πίσω από τον κάθε εξουσιαστή, είτε είναι αριστερός είτε δεξιός, προσέξτε τι λέω, το λέω με μεγάλη προσοχή αυτό, για να πάρουν μια θεσούλα αγνοώντας ή κάνοντας πως αγνοούν το πόσο υποφέρει ο κόσμος από πίσω, αυτούς δεν τους θεωρώ ανθρώπους. Πράγματος, κύριε Τριανταφυλόπουλε, με κάθε σεβασμό στο πρόσωπό σας, με αφήνει παγερά διάφορο το πώς με βλέπει ο Χριστόδουλος Ξηρός, αν με βλέπει ως ανθρωπάκι, ως κάτι άλλο, είτε είναι μέσα είτε είναι έξω από τη φυλακή. Δεν είναι και αυτό δικαίωμά σας. Είναι δικαίωμά μου, αλλά είναι και δικαίωμα της ελληνικής πολιτείας, έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε το πιστόλι και χτυπούσε τυφλά ελεύθερους πολίτες. Να τον κλειδώσει μέσα τόσο απλά, μη χωρίς αγωγικά. Με τους κανόνες της δημοκρατίας σήμερα και αυτό είναι κατανοητό που λέτε και έτσι γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη της ένοπλης βίας, το έχεις και αυτό υπόψη σου. Ότι θα έχεις απέναντί σου μια συντεταγμένη πολιτική. Δεν θεωρώ πάντως ότι η δημοκρατία μας λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά είμαι βέβαιος ότι εσείς πρώτος από όλους, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν μπορείτε να δεχτείτε μια κοινωνία χωρίς θεσμούς. Έχουμε πάλι τον κύριο Ραγκούση που μπορεί να τον ρωτήσετε αυτό που θέλατε, αλλά εγώ θα σας πω πριν πάμε στον κύριο Ραγκούση. Το Έθνος Κυριακής, στο Έθνος Κυριακής, ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου,
φέρνει στο φως ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου Γιώργος αρνήθηκε την πρόταση για κούρεμα στο ελληνικό χρέος. Είναι η κουβέντα που είχε με το Στρόσκαν όταν ο τότε επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του είπε να ζητήσει κούρεμα για το χρέος, να γλιτώσουμε δηλαδή από αυτή την τυραννία που έχουμε μπλέξει τώρα, με τη διαβεβαίωση ότι θα στηρίξει προς αυτή την κατεύθυνση την Ελλάδα. Και η απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα η χώρα να χρεωθεί με 110 δις ευρώ αντί για μόλις 30 δις ευρώ. Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα από δηλώσεις του Όλι Ρεν, στον οποίο ο κύριος Πανδρέου επιτέθηκε με δρυμύτα μέσω βεβαίως των συνεργατών του. Είναι η γνωστή διένεξη δια του τύπου που λένε. Να το δούμε και επιστρέφουμε. Πλούσιο παρασκήνιο και κατηγορίες για λανθασμένους χειρισμούς του πρώην Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου στην προοπτική κουρέματος του ελληνικού χρέους που πρότεινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο τότε διευθυντής του Ντομινίκ Στρόσκαντ το 2010 αποκάλυψε μέσα από το άθρο του στην εφημερίδα Έθνος της Κυριακής ο έγκλητος δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέλησε εμπεριστατωμένα και με επιχειρήματα λάθη που υπονόμευσαν το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων γενικότερα. Ειδικότερα αναφέρει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, χωρίς καμία διαπραγματευτική τακτική, τους κρίσιμους μήνες πριν από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, ήταν κατηγορηματικά αντίθετο σε μια πιθανή αναδιάθρωση του ελληνικού χρέους, ενώ με δηλώσεις του στον τύπο από την Ουάσιγκτον στις 25 Απριλίου του 2010. Και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου δήλωνε πως ουδέποτε κάτι τέτοιο είχε τεθεί ως θέμα των διαπραγματεύσεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε απόσπασμα του κειμένου, το Μιχάλης Ιγνατίου αναφέρει: «Ο κύριος Παπανδρέου πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα και να δώσει αποδείξεις και στοιχεία. Γνωρίζω ότι εκείνες τις μέρες το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο είχε πάρει φωτιά και τα email είναι πλέον αποδεικτικά στοιχεία που αποδέχονται και αναγνωρίζουν τα δικαστήρια. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει ότι η κυβέρνησή του είχε θέσει από την αρχή το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Δεν λέει την αλήθεια. Στη σελίδα 49 της έκθεσης αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2013 αναφέρεται ρητά ότι η ίδια η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι εταίροι ήταν αντίθετοι με την αναδιάρθρωση του χρέους λόγω ανησυχιών σχετικά με το πολιτικό κόστος στο εσωτερικό, επιπτώσεων στα ταξιδιωτικά και επιμολύνσεις». Σύμφωνα με τα όσα παραθέτει στο άθρο του ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, στα απόρριτα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με ημερομηνία 10 Μαΐου του 2010 αναφέρεται ότι «Η αναδιάρθρωση του χρέους απορρίφθηκε από τις ίδιες τις ελληνικές αρχές». Στον ισχυρισμό του πρώην Πρωθυπουργού ότι πιθανό κούρεμα εκ μέρους της Ελλάδας το οδηγούσε σε χρεοκοπία της χώρας, ο γνωστός δημοσιογράφος μέσα από το κείμενό του υποστήριξε πως αυτό καταρρύπτεται από τις δηλώσεις της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2013, όπως καταγράφεται από την εφημερίδα Mond, η οποία είχε αναφέρει τα εξής. «Συζητήσαμε το 2010 αν η Ελλάδα έπρεπε να βγει από την Ευρωζώνη και πιστεύω αν αυτό συνέβαινε θα έπρεπε όλοι να την εγκαταλείψουμε σε μια δεύτερη φάση». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα αντί να δανειστεί 30 δισεκατομμύρια ευρώ, της προστέθηκαν 130 δισεκατομμύρια ευρώ σε δανεικά. Τη δική του θέση μέσω του στενού του συνεργάτη Γεώργιου Ελενόπουλου έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου με μια ανακοίνωση η οποία ανέφερε τα εξής. Ο Επίτροπος Όλι Ρεν με την απάντησή του σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή επαναλαμβάνει το αυτονόητο, δηλαδή τις επιπτώσεις που θα είχε το μονομερές κούρεμα του χρέους το 2010, μικρό δείγμα των οποίων βίωσε η Κύπρος πρόσφατα και μάλιστα χωρίς μία ασύντακτη διαδικασία κουρέματος. Καταλήγοντας το άθρο του Μιχάλης Ιγνατίου, αναφέρει πως είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς με την άποψη του κυρίου Ρεν, επιβεβαιώθηκε ότι ουδεμία συμφωνία υπήρξε από εταίρους ή ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για κούρεμα του ελληνικού χρέους. Η ουσία είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου, ότι ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει δανειστεί μόλις 30 δισεκατομμύρια ευρώ, ανταυτού έλαβε βοήθεια ύψους 130 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών από την πλευρά της κυβέρνησης.
Τώρα, βλέποντας αυτό το ρεπορτάζ, είναι να απορρείς. Δηλαδή, ποιο να πιστέψεις και, και ποιο να εμπιστευτείς. Αυτό σε ό,τι αφορά στο Πασόκ. Στους χειρισμούς δηλαδή από τον κύριο Παπανδρέου. Σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία, όταν ο κύριος Δούκας. Κάντε μια κουβέντα μαζί του, να δείτε. Ο Ταμείος του Κράτους ήταν. Έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου στο Καραμανλή, σε κάτι συσκέψεις που είχαν για την οικονομία της χώρας σε διαμέρισμα του Κολονακίου, και όταν έφτανε η κρίσιμη ώρα του να συζητήσουν το θέμα, κάποιος κοίταζε το ρολόι και έλεγε «Αργήσαμε, πάμε για Ούζα». Και έλεγε «Τι Ούζα». Καταραίει ο τόπος. Εάν δεν ξέρετε οικονομία, ελάτε να σας πω πόσο κάνει ένα και ένα δύο, ότι σε λίγους μήνες θα βρεθούμε πρωτετελεσμένων γεγονότων. Και πήγαιναν για Ούζα. Όταν ακούς λοιπόν, και το λέω δημόσια. Το είχε πει και ο Βαρβιτσιώτης. Εγώ σας λέω, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται από δύο πηγές. Τι Ούζα ρε, παιδιά. Είστε κυβέρνηση αυτού του τόπου και κουβεντιάζετε για Ούζα την ώρα που ο οικονομικός υπεύθυνος, ο Ταμείας δηλαδή, του κράτους σας λέει ότι καταραίει η οικονομία και ότι πάμε στην απόλυτη καταστροφή. Πάντως, τότε εδώ είναι δυνατόν. Καραμαλής, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ανέλαβε την ευθύνη του για τα λάθη και, τις παραλήψεις που γίνανε τότε. Και ο Χριστός μίλησε ξεκάθαρα με ειλικρίνεια. Δεν λογική... υπάρχουν λάθη, κύριε Τριανταφυλόπουλε, υπάρχει πολιτική. Πολιτική με στην οποία μπορεί να γίνει και λάθη. Οι λανθασμένες πολιτικές. Το θέμα είναι να είσαι ειλικρινή στον απευθυντή. Δεν είναι λάθη. Συγγνώμη, να έχει την τόλμη να παραδεχθεί τα λάθη. Υπάρχει κανένα λάθη. Συγγνώμη. Συγγνώμη, γιατί όταν τώρα υπηρετείς τους τραπεζίτες, φροντίζεις να πληρωθούν τα ομόλογά τους στο Άρτιο, συγγνώμη, να φορτωθούν τα χρέη κάποια κράτη και μετά να γίνει κούρεμα και να διαλύσει το ελληνικό δημόσιο. Το ανέλαβε την ευθύνη μου, δεν έγινε λάθη. Τρομοκρατική υπήρξε οργάνωση. Πολιτική εξυπηρέτηση των τραπεζιτών. Συγγνώμη λίγο. Των ξένων και των τόπων. Το ανέλαβε την ευθύνη. Κανένα λάθος δεν. Συγγνώμη λίγο. Τι πάει να πει αναλαμβάνουν την ευθύνη, να πεινάσει ένας λαός. Αναλαμβάνει την ευθύνη, δηλαδή, που πληρώνει. Ο άλλος αναλαμβάνει την ευθύνη γιατί εκτελεί δύο άτομα. Γιατί, και λέτε και διαρριγνύεται τα ημάτια. Μα αφήστε με να το πω. Διαρριγνύεται τα ημάτια σας όταν μια οργάνωση αναλαμβάνει την ευθύνη γιατί εκτέλεσε ένα άτομο. Δύο. Μισό. Και όταν αναλαμβάνει την ευθύνη ένας πρωθυπουργός της διάλυσης της οικονομίας μιας χώρας, με αποτέλεσμα να πεινάνε εκατομμύρια άνθρωποι, γιατί τώρα πεινάνε εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Αν η Ελλάδα έχει 10 με 11, 1 με 2 εκατομμύρια παίνονται κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή. Παίνονται, όταν λέω παίνονται, δεν έχουν να φάνε. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρείτε με κάθε σεβασμό, αλλά δεν πάει να συγκρίνουμε τώρα τον Καραμαλή με τρομοκρατική οργάνωση. Πρώτον. Δεύτερον, η οικονομία δεν καταστράφηκε από πιθανά λάθη και παραλήψεις του Καραμαλή. Η οικονομία ελληνική καταστρέφεται τα τελευταία 39 συναπέτη. Όσο χρονών είναι εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όσο διαρκεί μεταπολίτευση, όσα χρόνια χρειάζεται για να καταστραφεί. Μόνο που εμείς δεν έχουμε το άγχος των πολιτικών. Σας ξαναθέτω το ερώτημα. Πιο τραγικό είναι. Είναι τραγικό να αφαιρείς την ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε. Για οποιοδήποτε λόγο. Αλλά είναι πιο τραγικό το να εκτελείς δύο ανθρώπους από το να εκτελείς 2 εκατομμύρια Έλληνες με μία υπογραφή σου. Δηλαδή, μπορείς να λες εγώ ανέλαβα την ευθύνη και να πεινάει ο κόσμος. Το αίμα δεν συμψηφίζεται. Δεν συγκρίνεται. Το αίμα δεν συμψηφίζεται. Δεν συμψηφίζω. Με συγχωρείτε, μέτρο σύγκρισης μέσα. Δεν θα συζητάμε τώρα, με το ξηρό. Να πούμε τα πολιτικά. Όχι, να συζητάτε. Με μένα συζητάτε. Με κάνει ξηρό αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Τι καθοσπρεπισμός πολιτικός είναι. Δεν είναι καθοσπρεπισμός. Τι φοβία είναι αυτή. Ούτε φοβία υπάρχει. Τότε τι φοβάστε, μην σας πούν τρομοκράτη. Να συνδεθεί ο πολιτικός λόγος της αριστεράς με το αίμα. Αυτό είναι προβοκάτσια. Εσείς ζείτε με φοβίες, μου φαίνεται. Καθόλου. Φοβάστε, μη σας πούνε ότι καθόλου. Είστε άθεοι. Την ώρα που υπάρχει φοβάστε ελπίδα για τον ελληνικό λαό, καλλιεργείται η απελπισία και η στροφή στον εμφύλιο πόλεμο. Ακούστε, εγώ το ΣΥΡΙΖΑ τον ήθελα πιο σοβαρό. Υπό ποιαν έννοια. Λένε ότι δεν πιστεύει ο Τσίπρας στο Θεό. Και λοιπόν τι έγινε. Τι το λένε αυτό, οι θεοπαίχτες. Οι θεοπαίχτες το λένε, αλλά. Οι θρήσκοι μαζεύονται στην πύλη. Μα εσείς το κάνετε θέμα που τρέχετε από πίσω και κάθετε τώρα να τον αγιάσει στη Βουλή ο Τσίπρας και κάνει τον ευσεβή χριστιανό όταν δεν βαφτίζει. Πώς τώρα, λάτε τώρα, τα ξέρετε τα κόλπα αυτά, τα έχουμε δει στην τηλεόραση. Ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται να δίνετε εξετάσεις στους θεοπαίχτες. Κυρία Τρεφίλη, δεν χρειάζεται να δίνετε εξετάσεις στους θεοπαίχτες. Δεν δίνουμε καθόλου εξετάσεις. Δεν το χρειάζεστε, ο κόσμος έχει κρίση ίσα γι' αυτό. Λέτε ο κόσμος να αλλάξει την απόφασή του να σας ψηφίσει, αν τους πούν
Γιατί πάει κανένας από αυτούς που ψηφίζει στην εκκλησία. Δεν θα τον σώσουμε εμείς. Κάνουμε γαλλό σταυρουσόλι, αλλά κανένας δεν είναι πραγματικός χριστιανός. Κυρία Τριφίλη, παρακαλώ. Να ρωτήσω τον κύριο Κωστόπουλο, γεια σας και πάλι από κοντά. Εγώ έχω μείνει με την εντύπωση, αν δεν έχω χάσει τελείως το μυαλό μου, ότι ο κύριος Καραμαλής, ο Κώστας ο Καραμαλής, δεν μίλησε. Πράγμα που περίμεναν όλοι οι Έλληνες. Δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, είναι της πάση γνωστών. Αλλά αυτά που λέτε ότι ανέλαβε τις ευθύνες του μέχρι και καλά, όμως δεν είπε κι άλλα που θα ήθελε ο ελληνικός λαός να μάθει. Γιατί? Όχι, δεν είστε υποκρομέως. Δεν σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Αυτό που αισθάνομαι και αυτό που γνωρίζω. Γιατί έχω ακούσει κι εγώ πολλά ότι του βουλώσαν το στόμα. Και σας λέω και πάλι, ούτε Καραμαλή. Δεν νομίζω, κυρία Τριφίλη, ότι ο Καραμαλής είναι από αυτούς που μπορεί κανείς εύκολα να του βουλώσει το στόμα και το έχει αποδείξει διαχρονικά σε διάφορες περιόδους και με διαφορετικούς τρόπους. Με ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε τον ελληνικό λαό την εποχή εκείνη ο Κώστας ο Καραμαλής, παραδεχόμενος τα όποια λάθη και παραλήψεις μπορεί να είχαν γίνει. Δεν έφερε αντίρρηση σε αυτό. Δεν σας έφερα καμία αντίρρηση. Επιτρέψτε μου απλά να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε, αλλά τοποθετήθηκε απέναντι στους Έλληνες. Τους είπε ποια μέτρα είναι αυτά τα οποία πρέπει από εκεί στο εξής να πάρθουν. Δύσκολα, σκληρά. Ήταν μια ειλικρινής αντιμετώπιση και η απάντηση σε αυτό ήταν το ότι οι Έλληνες στην εποχή εκείνη επέλεξαν το λεφτά υπάρχουν. Αυτή ήταν η ιστορία την εποχή. Κύριε Κωστόπουλε. Αν είχε όμως κάποια μέτρα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν θα ήταν πολύ καλύτερα. Γιατί δεν διαφωνώ το να φτάσουν οι Έλληνες. Γι' αυτό και εγώ νωρίτερα. Και θα συμφωνήσω μισό λεπτό ότι πραγματικά υπάρχουν οικογένειες που πεινάνε, που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, που δεν έχουν να πληρώσουν πετρέλαιο, που ψάχνουν τα σκουπίδια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ζούμε πλέον καθημερινά. Κάποτε, εγώ το θυμάμαι σαν φοιτήτρια, ότι υπήρχαν, έβλεπα ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια και ήταν κάτι πολύ ξένο σε εμάς. Τώρα πια είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε δυστυχώς πάρα πολύ συχνά και από νοικοκυρέους. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε. Άρα η αντίδραση των Ελλήνων δεν είναι τυχαία. Ότι είμαι 39 για όλους τους πολιτικούς. Όσο είναι η μεταπολίτευση και όσα χρόνια χρειάστηκαν με αλλεπάλληλες κυβερνήσεις και αλλεπάλληλα λάθη και παραλήψεις για να καταστραφεί η χώρα μας. Δεν είναι ευθύνη του Καραμαλή, είναι ευθύνη. Είναι πολλών, είναι πολλών οι ευθύνες. Δεν μου απαντήσατε. Περιλαμβάνεται και ο Καρμαλής. Εντάξει, σύμφωνοι, σύντροπε. Λοιπόν. Δεν μου απαντήσατε όμως. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα εμού της ιδίας που κυκλοφορώ στη λαϊκή της γειτονιάς μου με πολύ μεγάλη χαρά είναι ότι κάτι έκανε φάλτσο ο Καραμαλής. Λένε ο Πούτιν, η επιλογή του Πούτιν. Λένε διάφορα Μάκη. Δεν μπορεί να τα ξέρω καλύτερα από σένα. Η περιραίουσα λοιπόν ατμόσφαιρα είναι ότι κάπως τον εκβίασαν και δεν μίλησε όσο θα έπρεπε και για όσα θα έπρεπε και τελειώνω και με συγχωρείτε που διέκοψα. Οι πολιτικές συζητήσεις στην τηλεόραση είναι τόσο ψεύτικες. Ποιες? Οι πολιτικές συζητήσεις που γίνονται στα πάνελ. Όχι στη δικιά σας εκπομπή. Ορίστε. Όχι στη δικιά σας εκπομπή. Εγώ χάρη διαλόγου συμπεριλαμβάνω και τη δική μου. Λοιπόν, και για να μην διαφωνώ και με τον. Βεβαίως με στοιχεία. Εγώ πάντως έρχομαι στη δικιά σας εκπομπή και σας ευχαριστώ γιατί είναι διαφορετική. Δεν είναι στημένη. Είναι τόσο ψεύτικες, όσο ψεύτικες ήταν σήμερα οι φάτσες των συναδέλφων μου που σχολίαζαν στο δελτίο ειδήσεων ότι ο Ξηρός διαβάζει από το Κιού αυτά που του λένε. Ω, σε καρτέλες μάλιστα. Ναι, το Κιού λέω. Ναι, ναι όταν δεν είχε το Κιού. Όταν οι ίδιοι και το όνομά του το λένε από το Κιού. Τόσο αστεί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Να πάμε λοιπόν να δω εσάς, κυρία Τρεφίλη, τώρα, πέρα από την κουβέντα που κάνατε, ποια είναι η θέση σας, γιατί επειδή πηγαίνετε στη Λαϊκή και μιλάτε με τον κόσμο... Δεν μιλάω. Βεβαίως. Ναι. Για την στάση, τη θέση και την τοποθέτηση του Ξύρου. Ακούστε, δεν θέλω με καμία δύναμη να υποστηρίξω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν σκοτώνεται κάποιος. Δεν θα μπορούσα και να το κάνω, δεν θα μπορούσα και να το δεχτώ. Όταν όμως πρωτοξεκίνησε η 17 Νοέμβρη, γιατί μου αρέσει να είμαι τίμια με τον εαυτό μου, για κανένα δυο χουντέους, σαν πρώην φοιτήτρια της αρχιτεκτονικής, χάρηκα. Ζητώ συγγνώμη και από τους αποθανόντες και από τους συγγενείς τους. Αισθάνθηκα δηλαδή ότι κάποιος τέλος πάντων έφτιαξε ένα αντίπαλο δέος. Διότι αυτοί δεν τιμωρήθηκαν όσο θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σας λέω τώρα. Αυτό που θα ήθελα να συμβεί με τον Χριστόδουλο είναι να του πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Όχι σε εσάς την παρέα εδώ, ο καθένας έχει την άποψή του στον ίδιον, αν μας βλέπει και αν μας ακούει. Δεν χρειάζεται, Χριστόδουλε, να σκοτώσεις κανέναν πια. Και μόνο που βγήκες, έχουν πανικοβληθεί. Χρησιμοποίησε το αυτό μία φορά, χωρίς να χυθεί αίμα. Αυτό θα ήθελα να πω. Μάλιστα. Και ο κόσμος τι λέει στις Λαϊκές? Άμα σας το πω, θα έρθει το 100 να με συλλάβει, κύριε Όχι, εγώ θέλω να μου το πείτε, και ακόμα προστατεύω, όχι, ακόμα προστατεύω άτομα στη ζωή μου. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και εγώ κυκλοφορώ ένα λεπτό. Και εγώ πηγαίνω στη Λαϊκή. Κάντε μου λίγο. Αλλά γιατί, δεν έχω ακούσει, γιατί... χίλια συγγνώμη, άνθρωπο να υπερασπίζει τον Χριστόδουλο Ξηρό ή να λέει να βγουν οι τρομοκράτες και να σκοτώσουν. Ανοίξτε λίγο την μπλογκόσφαιρα και θα καταλάβετε τι γίνεται. Μανταλένα, θέλω να σα πω. Δεν υποστηρίζω τον κύριο Ξηρό, κύριε Κωστόπουλε. Με συγχωρείτε που και θα μπορούσα να το κάνω, δικαίωμά μου. Απλώς λέω, με συγχωρείτε κιόλας, λέω ότι ο Χριστόδουλος σε αυτή τη φάση της ζωής του, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σύν του ότι διαφωνώ σε αυτό που είπατε πριν, ότι έβγαινε και χτύπαγε πυροβολισμούς και σκότωνε, έλα τώρα παιδιά, ήτανε καθορισμένοι. Έχανε την ατυχία, σκότωσαν ένα παλικάρι, το παραδεχτήκανε, το είπανε, κύριε Αγαπηνέ, είμαι λάθος, αυτό όχι, που λέω. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ειδικά τα πρώτα χτυπήματα που έκανε 17 Νοέμβρη. Ναι, μεγάλη διαφορά. Ναι, εγώ δεν είπα αυτό, εννοεί, λοιπόν. Η κυρία Τρεφίλη, ότι τον θάνατο του Αξαριάν τον χρησιμοποίησε η άλλη πλευρά επικοινωνιακά για να τους πλήξει, διότι αυτό το παιχνίδι παίζεται... Και το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι, ότι ήταν... Αυτό το παιχνίδι παίζεται. Είναι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Όμως, επαναλαμβάνω, όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη να περάσεις σε ένοπλη βία, έχεις υπόψη σου και αυτά ότι θα συμβούν. Επομένως, δεν προέρχεσαι από παρθενογέννηση να πεις «Αχ, εμένα με κατηγορείς άδικα». Όχι, όχι, όχι. Πάρε. Σήμερα, αν είδατε τα πυρηνάκια, πάνε στη φυλακή και λένε «Αυτή είναι η θέση μας, δεν θέλουμε δικαστές, δεν θέλουμε δικαιοσύνη, δεν θέλουμε τίποτα, δεν σας πιστεύουμε». Έχουν η στάση τους, είναι πολύ αξιοπρεπής. Δηλαδή, αν παιδιά 18, 19, 20 ετών έχουν την απόλυτη αξιοπρέπεια, να λένε, βεβαίως και μου λέει κάτι. Όχι σε εσάς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μου με παρεξηγήσετε. Δεν μας λέει κάτι αυτό. Εγώ θέλω να πάω τώρα στη Μανταλένα, που είναι μια νέα κοπέλα. Έχει επιλέξει να εκφράζεται μέσα από τους ανεξάρτητους Έλληνες για να τη ρωτήσω το εξής. Λέει σε μια αποστροφή του λόγου του Χριστόδουλου, για να μην ανατρέξει το κείμενο, ότι αυτή η ανοησία, το ότι η Χρυσή Αυγή ανδρώθηκε εξαιτίας οικονομικής κρίσης, πρέπει να τελειώνει εδώ. Ανδρώθηκε γιατί στο τούβλο που έπρεπε να υπάρχει από τα κόμματα, από τον χώρο τον αριστερό, ούτως ώστε να συμπληρώνει το κενό, δεν μπήκε το τούβλο στη θέση του. Και υπήρξε κενό. Και αυτό το κενό το εκμεταλλεύτηκαν οι ακροδεξοί και κατέλαβαν τη θέση συμπαρασύροντας κόσμο μαζί τους. Το βρίσκεται σωστό ως σκέψη, ως επιχείρημα ή λάθος? Η Χρυσή Αυγή ουσιαστικά βρήκε πάτημα και χώρο από το έλλειμμα του κράτους. Εκεί ξεκινάει και ενισχύθηκε λόγω της συγκυβέρνησης, η οποία προσπάθησε να προωθήσει την ιδέα αυτή των δύο άκρων. Κάπου τους ξέφυγε λίγο το παιχνίδι, πήρανε μεγαλύτερα ποσοστά. Ο κόσμος πήγε εκεί γιατί ένιωσε την ανάγκη κάπου να εκφραστεί και δεν μπορούσε να εκφραστεί μέσα από τα παλαιότερα κόμματα. Επειδή η Χρυσή Αυγή έβγαζε ένα ύφος λίγο πιο δυναμικό, με λάθος τρόπο κατ' εμέ, γι' αυτό και δεν είμαι και εκεί, αλλά παρόλα αυτά πιο δυναμικό και λίγο πιο σε εισαγωγικά αιμοβόρο, κατευθύνθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί.
Για τον Χριστόδουλο Ξηρό όμως, επιτρέψτε μου, να πω το εξής και γενικά, συνολικά ένα μικρό σχόλιο για τη σημερινή συζήτηση. Θεωρώ και νιώθω ότι έχουμε χάσει και ενδάλματα και προσανατολισμό σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, αυτά που λέει ο Χριστόδουλος Ξηρός στην κάμερα δεν τα λέει μόνο αυτός. Τα λέει και κόσμος. Τον βγάζουμε στην κάμερα, τον βλέπουμε να τα λέει και φοβάμαι ότι θα υπάρξει κόσμος ο οποίος θα ταυτιστεί. Βέβαια, πώς θα ταυτιστεί παρακολουθώντας ένα βίντεο το οποίο δεν ξέρω και για ποιο λόγο η εκφορά του λόγου ήταν τόσο flat, τόσο επίπεδη που ήταν σαν να μην τα ένιωθε αυτά που έλεγε. Δεν ξέρω αν είναι ο τρόπος που μιλάει έτσι. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορεί να θέτουμε διαχωριστικές γραμμές δεξιάς-αριστεράς αυτή τη στιγμή στη χώρα. Να το συζητήσουμε μετά ευχαρίστως. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι οι ιδεολογίες τελειώσαν. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι παραμένουν. Η ουσία όμως είναι τώρα, πρέπει να μπουν στην άκρη, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Διότι ο εχθρός είναι κοινός για όλους τους Έλληνες. Σημειώσατε αυτό που είπε στο βίντεο περί αριστεράς και αναρχικών. Τώρα, μου έκανε εντύπωση ρωτήσω, που δεν είπε όλων των Ελλήνων. Θα γιατί? Ρωτήσω την αριστερά γι' αυτό, όχι εσάς. Αλλά είδα ότι το αντιμετωπίζετε λίγο προσκοπικά το θέμα. Ότι φταίει το κράτος. Εγώ σας ρώτησα, του κράτους για τη Χρυσή Αυγή. Εγώ σας ρώτησα γιατί τα συντεταγμένα κόμματα δεν συμπλήρωσαν αυτό το κενό, ούτως ώστε να μην παρασυρθούν άνθρωποι, νέοι άνθρωποι και ηλικιωμένοι προς τη Χρυσή Αυγή. Γιατί υπήρξε κάποιο κενό πολιτικό. Γιατί την εξυπηρετούσε. Με συγχωρείτε, όταν ο κόσμος βρίσκεται στη γειτονιά, πεινάει, υποφέρει, αντιμετωπίζει το φάσμα της πείνας και της μετανάστευσης, δεν καλείται ο απλός άνθρωπος να λύσει το μεταναστευτικό. Εκείνος λύνει το οικογενειακό του δράμα εκείνη την ώρα που πρέπει να ταΐσει το παιδί του, να επιβιώσει, να κυκλοφορεί ελεύθερο στη γειτονιά του και να μην φοβάται το βράδυ. Άρα, να πάει πάμε στο να σπίτι. Το συνδέσουμε με το άλλο βίντεο που δείξατε για τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο οποίος αυτός έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα και τα μνημόνια. Ωραία. Υπερχρέωσε την Ελλάδα και υπήρξε σε μια ολόκληρη ομάδα. Όπως σημειώνω και κάτι που είπε στο διάλειμμα, κυρία Τρυφίλη, ότι μετά από μια μεγάλη πορεία στον χώρο της αριστεράς και με συγκρούσει με τη δεξιά από εδώ και από εκεί, εκείνο που κατάλαβε στη ζωή του είναι ότι μετράνε οι άνθρωποι. Ναι, και λέγω ανθρώπου. Και το προσυπογράφω. Τελείωσε διότι το στη θέμα ζωή μου γνώρισα αριστερούς και δεξιούς, αλλά. Ειδικά τώρα. Χαίρομαι που γερνάω, χαίρομαι. Οι άνθρωποι που διαπίστωσα ότι είναι άνθρωποι ήταν πολύ λίγοι και από τη δεξιά και από την αριστερά. Έτσι. Ελάχιστοι. Και αυτοί έκαναν τη διαφορά. Και θα ήταν το ίδιο άνθρωποι είτε ανήκαν στην αριστερά είτε στη δεξιά. Επομένως, φοβάμαι ότι πολλές φορές τα κόμματα είναι και μια πολύ καλή μάσκα. Το να κρύβονται οι υπάνθρωποι από κάτω και να περιστάνουν τους ιδεολόγους και τους ανθρώπους, όπως έγινε σε όλες τις εκφάνσεις της επανάστασης ή της αντίδρασης ή της αγωνιστικότητας στην ιστορία μας. Θυμάστε μετά τη Χούντα πώς οι αντιστασιακοί εμφανίστηκαν. Θυμάστε μετά τη λήξη του εμφυλίου πώς οι αντιστασιακοί εμφανίστηκαν, πώς οι αγωνιστές για να πάρουν μια. Πάντως, κύριε Δελφινόπουλε, υπάρχει και ένα θέμα να κάνουν την αρπαχτή. Απογοήτευση του κόσμου από τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ξέρετε ότι στους περισσότερους πολιτικούς που συμμετέχουν και στις εκάστοτε κυβερνήσεις μας, εμείς που ανήκουμε στον ιδιωτικό χώρο, στον ελεύθερο χώρο, δεν τους παίρνουμε υπαλλήλους ούτε για να είναι υποκέρδες. Θέλω να πάω στον κύριο Χατζιαντωνίου τώρα, σε εσάς έρχομαι. Γράφει εδώ λοιπόν η πτωχολάζαρη της αριστεράς, όλο αυτό το διάστημα είχαν κλειστό το στόμα απασχολημένο, γάρ μασούλαγαν τα ψίχουλα. Έβλεπαν, δεν μίλαγαν, εγκατέλειψαν το λαό, κράτησαν μόνο τη δική τους πελατεία. Ακόμα και σήμερα στην κορύφωση της κρίσης, αγρόν αγοράζουν για τα τραγικά διέξοδα της νεολαίας των ανέργων και τα τρομακτικά προβλήματα του λαού. Θλιβεροί νάνοι, με μόνη τους έννοια την ψηφολαγνία, ψηφοθυρία, αρκούνται σε φραστικές μάχες, σε ανόητες και ανούσιες κοκορομαχίες με τους κυβερνητικούς. Αξιοθρήνητοι ευνούχοι παριστάνουν την αντιπολίτευση χωρίς καμία επαφή με τα προβλήματα του λαού. Δεν έχουν καμία πρόταση. Ψελίζουν μόνο επαναδιαπραγμάτευση με τον κατακτητή ΣΥΡΙΖΑ. Η έξοδος από το ευρώ είναι καταστροφή, παπαρίγα. Φοβερίζουν με επερχόμενους αγώνες και αρκούνται σε 24 ώρες λιτανίες και περιφορά των εικόνων. Μάλιστα. Ναι, τώρα εγώ δεν θα την παρατεθώ τώρα στον κύριο Ξηρό. Βγάλατε για ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Επισημένο. Καταδικάζοντας το λαϊκισμό. Όχι, καταδικάζοντας. Επισημένοντας κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Πασίγνωστο. Ότι όλα αυτού του είδους τα κινήματα έχουν αποτέλεσμα τη σκλήρυση του θεσμικού καθεστώτος και τη στέρηση δικαιωμάτων. Αυτό είπε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι θα μπορούσε να το προσυπογράψει οποιοδήποτε.
Σε οποιαδήποτε χώρα μάλιστα. Δηλαδή αυτό συνέβη στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στη Μοζαμβίκη, σε όλο τον κόσμο, παντού αυτού του είδους οι πρακτικές είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα κάτι άλλο. Ο κύριος Ξηρός, το είπα και πριν, είναι εκεί που είναι. Εκεί που ήταν και εκεί που θα είναι και στο μέλλον, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή, χάρη στους αγώνες ενός λαού και χάρη στην πολιτική στάση που πήρε ο Αλέξης ο Τσίπρας, δεν ήταν, ξέρετε, τόσο αυτονόητο ο πρόεδρος ενός κόμματος που τότε είχε 4-5% να πει πέρα την ευθύνη να διεκδικήσω την κυβέρνηση. Δεν είναι τόσο απλό, ούτε τόσο αυτονόητο. Και αν το θέλετε, είναι και μια ρήξη με την παραδοσιακή κουλτούρα της αριστεράς το να πάρει κανείς αυτό το ρίσκο. Δεν το λέω αυτό για να λιβανίσω τον Τσίπρα. Δεν λέω ότι είναι ο τέλειος, ο Θεός κτλ. Είναι όμως ένας άνθρωπος και μαζί του ένα καινούριο κόμμα που ιδρύθηκε το καλοκαίρι που παίρνει την ευθύνη. Δεν λέω ότι θα σωθεί η Ελλάδα από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα θα σωθεί από τους Έλληνες. Γιατί χρειάζεται και η παραγωγική ανασυγκρότηση που έχουμε πει και η δημοκρατική επανίδρυση του κράτους που την υποσχέθηκε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Χρειαζόμαστε να λειτουργήσει το κράτος το οποίο διαλύεται σήμερα. Διαλύεται σε όλους τους τομείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δηλαδή εσείς θα εφαρμόσετε αυτό που είπε ο Καραμαλής αλλά δεν το έκανε, την επανίδρυση? Όχι, όχι. Εμείς εννοούμε δημοκρατική επανίδρυση του κράτους. Γιατί την επανίδρυση ο κύριος Καραμαλής, ξέρετε, τα συνθήματα όταν τα βλέπουμε εκ των υστέρων χάνουν το μύθο τους. Τον εξυγχρονισμό του κυρίου Σιμίτη, στην αρχή νόμιζαν κάποιοι ότι θα σημαίνει ότι θα φεύγουν τα τρένα στην ώρα τους. Ποιος δεν θέλει να φεύγουν τα τρένα στην ώρα τους? Όμως σήμερα πια ο εξυγχρονισμός του κυρίου Σιμίτη είναι αυτός που είδαμε. Είναι ο Τσουκάτος και ο Μαντέλης. Οι δύο που λείπουν από τους 58 για να γίνουν 60. Το χρηματιστήριο δεν σας λέει τι? Το χρηματιστήριο. Αχ, σας παρακαλώ, ασφαλώς, πέστε κάτι γι' αυτό. Ασφαλώς. Αλλά στο χρηματιστήριο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν χάσαν όλοι. Τι? Δεν χάσαν όλοι. Καλά, κάποιοι που κερδίσαν. Ήταν στο κόλπο. Όπως και σήμερα, στο πτώμα της χώρας, κάποιοι αποφελούνται. Στο χρηματιστήριο πάντως κέρδισαν και κάτι... Στο πτώμα της μνημονιακής Ελλάδας, αριστερά πολλοί τσακάλια, κερδίζουν. Κύριε αυτό δεν το λέει κανένας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Εκτός από όλους... Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω. Εκτός από όλους αυτούς τους επιτίδιους, στο χρηματιστήριο κέρδισαν και κάποια αριστερά τσακάλια, δικά μας. Τσακάλια. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά... Δεν έχω ρεπεί, δεν έχει ποτέ κανείς ότι όλοι αριστεροί είναι. Αλλά δεν είναι άγγελοι οι αριστεροί. Μπράβο, σας παρακαλώ, πέστε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αλλά είναι άλλο πράγμα.
Τώρα θα πάμε στη δική σας θέση, στην κυρία Κοντιστάτα. Με έχει σαν τον Μπόμπο με τη δασκάλα που φοβόταν τον Μπόμπο, ρώταγε όλα τα παιδάκια δασκάλα γιατί τον Μπόμπο έχει σαν καλύψει. Μπόμπο, οπότε... πάρ' το λόγο τώρα. Λοιπόν. Λες και είμαι ο Μπόμπος. Ναι, θα επιδείξουμε τη βεράντα. Γι' αυτό άντεξε τον Μπόμπο. Αυτή η υποκρισία, η πολιτική υποκρισία μεταξύ στα κόμματα, γιατί εκμεταλλεύονται και τη Χρυσή Αυγή και το Χριστόδουλο και οτιδήποτε συμβαίνει, οι πολιτικοί μόλις το πάρουν στο στόμα τους πάνε να κερδίσουν από τη συζήτηση αυτή. Εγώ δεν είμαι πολιτικός λοιπόν. Πρόχειρα έτσι που άκουσα το λόγο του Ξηρού, έχω δύο λαθάκια που έκανε. Θα στα πω πια νομίζω. Αλλά λέω ότι εάν κάποιος άλλος Έλληνας, επώνυμος μη επώνυμος, έκανε αυτό το διάγγελμα και δεν ήταν ο Χριστόδουλος, ο Ξηρός, τι θα έλεγε από όλους τους Έλληνες, και μιλάω όχι τους φτιαγμένους, τους κονομημένους, τους κλέφτες που έχουν συμφέρον να ανήκουν κάπου ή να καλυφθούν κάπου. Εάν αυτό το διάγγελμα το έκανε ένας απλός άνθρωπος ή επώνυμος άνθρωπος, είμαι σίγουρος ότι θα ήταν χαμός και θα ήταν όλοι μαζί του. Στο Χριστόδουλο του χαρακτηρίζω ένα λάθος. Πολύ σωστά η κυρία είπε νωρίτερα ότι αναφέρθηκε σε αριστερούς και σε συντρόφους. Αυτό είναι λάθος για μένα. Έπρεπε να πιάσει όλους τους Έλληνες και να μην αναφερθεί σε αυτούς. Και πιστεύω ότι όλοι σε κάποια στιγμή περιμένουμε να έρθει αυτή η στιγμή που να βγουν μόνο με ελληνική σημαία στο Σύνταγμα και εκεί θα πάω κι εγώ μαζί του σίγουρα. Και όλη η Ελλάδα θα πάει και αν χρειαστεί όπως οι προγόνοι μας πήραν τα καριοφύλια και βγήκαν στα βουνά, δεν γίνεται αλλιώς για να σωθούμε εδώ. Εγώ αισθάνομαι απάνω μου, κατάρα, όχι κατάρα, αισθάνομαι τα τελευταία 3-4 χρόνια μια τρομοκρατία να με πνίγει και επειδή και σήμερα εκεί που πήγα, στα γραφεία που πήγα να λύσω προβλήματά μου, ήταν ένας ανθρωπάκος ο οποίος λέει, ρε Παπαργυρόπουλε, δεν μπορώ, μου λέει, γιατί πάνε με τα μηχανήματα τώρα. Τα θέματα αυτά έχουν μπει μηχανογραφικά και πάνε. Δεν είναι στο θέμα το δικό μου να σου κάνω αυτό που πρέπει να γίνει και το καταλαβαίνω σωστό. Αυτή την τρομοκρατία που τρώω χρόνια εγώ τώρα, διότι εκεί που πήγε αυτός ο άνθρωπος είναι κάποιος μεγάλος, θα του τράβω και ένα μπουκέτο και ό,τι γινόταν. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Πράβω ένα μπουκέτο, του λέγα εσύ, ρε. Και μου λέει ο ανθρωπάκος, μου λέει τι να σου κάνω τώρα, τα μηχανήματα μιλάνε. Πατάς και το παίρνεις το χαρτί μόνος και το πας εκεί. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που να φοβόμαστε αυτή η υποκρισία που υπάρχει εδώ. Στους πολιτικούς, ξεκινάω από εκεί πάλι τους πολιτικούς, με όλη τη συμπάθεια. Πώς θα τη βγάλει ο λαός, πώς θα τη βγάλει. Περιμένει ένα Χριστόδουλο, αλλά εντάξει, να μην έχει πάρει το όπλο και να μην αποτείνεται μόνο σε αυτούς και στους άλλους, να μην έχει παρελθόν, να μην έχει, ξέρω εγώ, ποινικό μητρό. Το περιμένει όμως ο κόσμος. Αν δεν ήταν ο Χριστόδουλος και ήταν κάποιος άλλος, θα ήμουν και εγώ μαζί. Υπάρχει, υπάρχει κύριε Παπαργυρόπουλε αυτός που λέτε. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ξηρός, πλάκα μου κάνετε τώρα, μωρέ. Έχουμε ακούσει από τον Ανδρέα 5 φορές από αυτά που λέτε εσείς τώρα. Εκείνα τα λόγια τα θυμόσαστε. Κύριε Παπαργυρόπουλε. Που έλεγε το Πασό. Κύριε Παπαργυρόπουλε, επιτρέψτε. Νέα Δημοκρατία. Περιμένετε λίγο, μη βιάζεστε. Τα κόμματα όλα αυτά τα ζήσαμε. Υπάρχει 4-5 άδειες μέχρι τώρα. Τι άλλο τώρα θυμήθηκε το μνημόνιο. Κύριε Κωστόπουλε, δεν είναι ωραίο να μιλάτε όταν συζητάμε δύο. Νομίζω ήταν κομβικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε. Εγώ σίγουρα δεν φταίω για αυτό που τραβάω. Σίγουρα. Είμαι έτοιμος και λέω αυτό το κράτος δεν έχει ένα μητρό, ρε παιδί μου, φορολογικό να πεις εσύ έχεις μια επιχείρηση 10 χρόνια, 20, 30, 50, τι έκανες, ρε παιδί μου, μέχρι το 10, το 11. Ήσουν σωστός, ήσουν καλός. Γιατί με βάζεις στην κατηγορία του λαμόγιου και υποφελήσεις και με βάζεις σε μια λίστα μέσα που δεν ανήκω και δεν μπορώ να την επεξέλθω. Τι θα κάνω εδώ, δεν θα βρω λύσεις. Για να... Θα σας στείλω το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κάνω, σλάκα μου. Να δείτε τις λύσεις που προτείνονται, γιατί δεν τις ξέρετε. Άμα τις ξέρατε, δεν θα λέγατε αυτά. Τι δεν τα φλέγουνε. Πάντως ο Ξηρός... Τώρα, θα το συζητήσουμε. Πλάκα μου λέτε τώρα. Δεν είπε. Πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Αλλά να σας πω κάτι. Το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων δεν είναι ο πατριωτισμός, είναι η εξομοίωση. Είναι το όλοι οι ίδιοι είμαστε. Να σας πω κάτι. Αυτά που λέτε τώρα εσείς, τα ακούσαμε με πιο ωραίες λέξεις. Πριν από χρόνια, από άλλο κόμμα. Το ακούσαμε, το ζήσαμε.
Καήκατε στο χυλό, αλλά τώρα αφήσατε το γιαούρτι. Να σας πω κάτι. Δεν είμαστε χαζοί, ειλικρινά σου λέω. Δεν είναι χαζό. Γιατί εγώ είμαι πολιτικός. Έχουμε πολιτικός εσείς. Έχετε πολιτικό λόγο. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Και εσείς και ο κύριος εκεί της Νέας Δημοκρατίας πολιτικήσετε. Και η κοπέλα. Δεν είμαι πολιτικός. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε όμως όλοι ίδιοι, κύριε Παπακυρόπουλε. Όπως και στην κοινωνία δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όπως και στην κοινωνία δεν είναι όλοι οι όπως και επιχειρηματίες όπως εσείς δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν τώρα, καλοί επιτυχημένοι όπως πλάκα. Εσείς. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάτε και είστε νέος και σας λέω κάτι. Πόσοι μέσα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μπορούν να μιλήσουν στο Σαμαρά. Πόσοι. Τα καλά παιδιά δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Είναι ο κύκλος αυτός. Αν μέσα στο κύκλωμα του Σαμαρά που είναι 10-20 δεν είναι περισσότεροι. Και σε όλες τις κυβερνήσεις αυτό είναι. Υπάρχουν βουλευτές που δεν έχουν πλησιάσει λοιπόν, ποτέ. Τώρα μιλάει με την πείρα του ψηφοφόρου. Πόσες δεκαετίες ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Όχι με τη ζωή. Από τον καιρό που βγει ο Βασιλιάς, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Ψήφισα ωραία. Και μια φορά τον Ανδρέα. Λοιπόν. Γιατί τον γνώρισα και τον γουστάριζα την πρώτη χρονιά. Λοιπόν. Ψήφισα μια φορά. Κυρία Κοντοσταθάκου. Τι θα ψηφίσω τώρα, γιατί δεν με ρωτάς τώρα. Όχι, γιατί το έχεις πει τρεις φορές και έχω. Εγώ θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τους επαγγελματίες, γιατί στο Δήμο εμείς έχουμε συνεργασία μαζί τους. Πιστεύω ότι εμείς, σαν Δήμος, έχουμε προσπαθήσει. Τώρα, μια παρένθεση σε αυτό που λέει ο εξαιρετικός φίλος και δικός μου. Κάτι. Ένα λεπτό. Κάτι κουβεντιάζει με το συμμαχητή μου τώρα. Επιτρέψτε με προσωπικού. Τι σου λέει Δημήτρη? Το ρώτησα, θα ψηφίσει. Α, Χρυσή Αυγή, τι θα ψηφίσει. Αυτό λέω, μην το ξαναπεί. Εγώ ήμουν έτοιμο να πω ότι όλες αυτές οι κουβέντες κάποιον Αδόλφο Μιχαλολιάκο θα βγάλουν στο τέλος. Γιατί το λες, Δημήτρη? Ο άνθρωπος αυτός τώρα έκανε τρία λάθη. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν, όχι τρία, 13 λάθη έχουν κάνει. Χαζομάρα κάναμε. Αλλά αυτό του τα συγχωρώ. Κάνε χαζομάρες εκεί με τις μπότες, με τα... Δεν είχαν ένα ισορροπημένο άτομο. Αυτούς τους χαιρόμουν, ρε Μάκη, να σου πω γιατί τους χαίρομαι. Διότι δεν είχαν κανένα πολιτικό μέσα. Είναι πολιτική όμως αυτή. Ε? Κάνετε λάθος. Είναι πολιτική. Ναι, συμφωνώ. Αλλά να σου πω κάτι. Τους χάρηκα. Δεν μπορούσα να πω αυτά που είπαν. Δεν μπορώ να πω εγώ μες στη Βουλή να πω κλέφτες. Αφόσο καταφέραν και μπήκαν τα παιδιά αυτά μέσα, εγώ τους κατακρίνω σε πολλά λάθη. Δεν πιστεύω ότι είναι φασίστες. Η Ελλάδα δεν βγάζει φασίστες. Όπως η Ελλάδα δεν μπορεί να βγάλει καλούς κομμουνιστάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι Έλληνας και να είσαι κομμουνιστής. Η παράδοσή μας από την αρχαία Ελλάδα δεν επιτρέπει κομμουνιστή. Καλό κομμουνιστή στην Ελλάδα. Για να τζι κομμουνιστές έχει. Λοιπόν. Σχετικά είναι αυτά όλα. Τι είναι, δεν είναι τυπικά. Όχι, σχετικά είπε. Σχετικά είπε. Υπάρχουν κομμουνιστές που εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους πάντως σε αυτή τη χώρα, έτσι. Θα τους έχετε ακουστά. Τους έχετε ακουστά. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι όμως. Άρα υπήρξαν κομμουνιστές σε αυτή τη χώρα, ναι, και εγώ να σας πω ότι υπάρχουν και σήμερα. Εγώ δεν είμαι. Αν ζούσαν αυτοί και βλέπανε τώρα τι γίνεται, θα είχαν αυτοκτονήσει μόνοι να πρέπει να τους σκοτώσουν. Δημήτρη. Τι να πω. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι δεν πρέπει να δίνεται μεγάλη έκταση τώρα σε αυτή την ιστορία με τον κύριο Ξηρό. Νομίζω ότι κάνει κακό τελικά. Υποπία, γιατί έχουμε, ναι, από τη μια πλευρά την επαναστατικότητα που θέλει να δώσει, η οποία σε κάποιο κόσμο, σε κάποιους ανθρώπους υπάρχει, έτσι. Είναι αγανακτισμένοι. Άνθρωποι που δεν περνάνε καλά. Αλλά δεν θα ελέγχεται μετά. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε εξελίξεις κακές. Και από την άλλη την πλευρά πάλι θα αρχίσουν οι αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι που με φοβίζει και ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Δηλαδή εσείς στην πιάτσα που γυρνάς και συνομιλείς. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Με απλούς ανθρώπους. Δεν βλέπεις ότι επικροτούν, αισθάνονται ότι είναι συνοδοιπόροι και ότι θέλουν τέτοια συμπεριφορά? Ότι η αγανάκτηση τους έχει οδηγήσει εκεί και ότι λένε ναι, προχώρα και εμείς είμαστε μαζί σου. Το να λέμε λόγια είναι εύκολο. Από εκεί και μετά στην πράξη όμως αρχίζουν οι δυσκολίες. Εύκολα μπορεί να πει οποιοδήποτε λόγια και να πει αδικήθηκα εδώ, αδικήθηκα εκεί, δεν αισθάνομαι. Αλλά τι λύσεις υπάρχουν από εκεί και πέρα? Ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Εσύ λοιπόν ως ένας άνθρωπος που λειτουργείς μέσα στην κοινωνία, έχεις εργαστεί χρόνια, προσπαθείς και βρίσκεσαι και σε μια κατάσταση σήμερα να αντιμετωπίσεις δυσκολίες όπως ο κάθε επιχειρηματίας. Όπως όλος ο κόσμος, ναι. Έχεις αποφασίσει τι θα ψηφίσεις και ποια είναι η λύση? Έχω αποφασίσει. Τώρα βέβαια υπάρχει ένας διαχωρισμός εκεί για ευρωεκλογές και για κοινωνικές εκλογές. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Για πες το μας. Ίσως στις ευρωεκλογές ξεφύγω λίγο από αυτά που ψήφιζα τόσο καιρό.
Αλλά φοβάμαι, δεν θέλω να το πω αυτή τη στιγμή, αλλά φοβάμαι ότι, πιστεύω ότι στις κανονικές εκλογές θα πάμε και εκεί πάλι να ψηφίσουμε ίσως τα κόμματα εκείνα που μπορούν να δώσουν κάποιες λύσεις, πραγματικές λύσεις. Ποια είναι αυτά δηλαδή? Νομίζω ότι τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στην κυβέρνηση και ίσως και η Δημάρα. Πασόκλος αμετανόητος με λίγα λόγια. Φοβάται να ελπίσει. Ναι. Να όχι, όχι, να σας πω κάτι, να σας το πω κάπως πιο απλά, δεν ξέρω το όνομά σας. Είμαι ίσως στο νέο Πασόκ, δεν είμαι στο παλιό που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, εδώ αρχίζουν τα ανέκδοτα τώρα. Το τίμιο Πασόκ είναι αυτοί που μείνανε, λέτε. Τώρα είναι το
είναι ο Δημοκράτης Κωστόπουλος στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι. Ο κύριος Χατζηδονίου στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, είναι ανεξάρτητη Ελληνής, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν αλλάζει. Εσείς στο ΚΚΕ. Εγώ είμαι πολύ πιο ανεξάρτητη. Αλλά ΚΚΕ θα ψηφίσεις. Δεν θα σου απαντήσω. Πρώτα με την ηλικία μου, καλύτερα να σου πω. Ο Δημήτρης προτιμάς στο ΠΑΣΟΚ θα μείνει, στο νέο ΠΑΣΟΚ. 58. Ο Αργύρης θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Η Εύα σε ποιο ΠΑΣΟΚ θα μείνει? Βασικά νομίζω ότι είναι η εποχή τώρα που δεν είναι, ο κόσμος δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ για τα κόμματα, όσο για τους ανθρώπους που ασκούν οποιαδήποτε πολιτική, οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Άρα πιστεύω ότι, επειδή και αυτά που άκουσα από τον Ξηρό, είναι ουσιαστικά αυτά που όλος ο κόσμος τα ξέρει και δεν χρειάζεται κανένα Ξηρό να τα πει. Είναι αυτό που ζούμε όλοι μας. Ξέρουμε πολύ καλά σε ποια χώρα ζούμε, με ποια οικονομική κατάσταση, με τα προβλήματα που υπάρχουν. Άρα δεν περιμένουμε κανένα Ξηρό να μας πει αυτά που τα ζούμε από μόνοι μας. Ναι, αλλά ο Ξηρός τα λέει. Ναι, τα λέει και, η λύση που δίνει είναι να αρχίσουμε να σκοτωνόμαστε και να υπάρξει μια ζούγκλα, ας πούμε. Αυτή είναι η πρότασή του. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η πρόταση των Ελλήνων, ότι θέλουμε ουσιαστικά ο ένας να σκοτώνει τον άλλον, γιατί κάτι θα βρούμε ο καθένας για τον άλλον. Πέντε-έξι να σκοτώσουν, να βάλουν ένα. Ναι, αυτοί οι πέντε-έξι όμως ποιοι θα είναι, δεν ξέρω ποιος θα το κρίνει, ποιοι είναι οι πέντε-έξι που θα πρέπει να σκοτώσουν. Καλή μου Εύα, ο Ξηρός χρησιμοποιεί λογικά επιχείρηματα και αποσταθεροποιεί τα παράλογα ή αν θέλεις, πώς να τα χαρακτηρίσω, αυτά τα πολιτικά επιχειρήματα του, τα επιχειρήματα του πολιτικού καθώς πρεπισμού με λίγα λόγια. Ξέρεις τι λέει? Όπου υπάρχει κενό, έρχομαι και το συμπληρώνω εγώ. Όπου αφήσατε κενό, πήγε το συμπλήρωση Χρυσή Αυγή. Και μέμφετε τα πολιτικά κόμματα πολύ σωστά, γιατί αφήνοντας ένα κενό, αυτά τα παιδιά που βλέπεις έξω να πηγαίνουν στη Χρυσή Αυγή, τι ήταν? Εργατάκια, υπαλληλάκια, φτωχαδάκια. Και νοικοκυρέοι άνθρωποι είναι που έχουν πάει στη Χρυσή Αυγή. Όχι, άλλο σου λέω. Δεν είναι μόνο. Πολύς ο κόσμος νοικοκυρέοι είναι και τα φτωχαδάκια δεν είναι νοικοκυρέοι. Τι είναι Τσουκάτι, είναι μόνο νοικοκυρέοι. Έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτά τα παιδιά που είναι στο Λούμπεν προελταριάτο να πάνε στη Χρυσή Αυγή και να μην είναι? Εάν λοιπόν δεν αφήνατε κενό ως κόμματα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία από εδώ και από εκεί, δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Οι ευθύνες φυσικά ανήκουν. Εάν κάνατε αυτόν τον αγώνα για τα δικαιώματα, κάθε χρόνο πεθαίνουν 800 εργαζόμενοι από εργατικό ατύχημα, μου το θύμισε τώρα ένας φίλος μου εδώ που είναι παρόν στο στούντιο. Κάθε ημέρα πεθαίνουν 10 συνάνθρωποι γιατί δεν υπάρχει θέση στην εντατική. Αυτά δεν είναι εγκλήματα? Φυσικά, αυτά είναι τα εγκλήματα. Εγκαινιάζατε νοσοκομεία, εντατικές ιστορίες. Κάθε μέρα 10 συνάνθρωποι μας δεν επιλέγονται να μπουν στον αναπνευστήρα και πεθαίνουν. Πώς τους εκτελείτε αυτούς την ηλεκτρική καρέκλα? Αυτό δεν είναι έγκλημα? Επομένως, όταν πιείς από το Άγιο Δισκοπότηρο ενός κόμματος, κουβαλάς και την ευθύνη. Και ο κύριος Κωστόπουλος και εσείς, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, κουβαλά την ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Και πρέπει να πάρει αν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, μπορεί και να σωθείς. Ναι, αυτό ισχύει. Διαφορετικά. Ναι, δεν το έχουμε ζήσει όλοι μας. Τώρα να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύει. Κουβαλάμε και ευθύνη για κακό κείμενο του παρελθόντος. Για το παρελθόν έχει συνέχεια η διακυβέρνηση ενός τόπου. Δεν κατάλαβα από παρθενογένειες προέρχεσαι. Εμείς όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα να παλέψουμε. Εντάξει, όμως δεν θα χρεωθούμε και ευθύνες άλλων. Δεν θα χρεωθούμε εμείς ευθύνες άλλων. Εσείς τι θα κάνετε? Θα μείνετε στο παλιό ΠΑΣΟΚ, στο νέο ΠΑΣΟΚ ή φλερτάρετε από εδώ και από εκεί? Όχι, εγώ θέλω, πιστεύω στο μέλλον, πιστεύω στις λύσεις που κάποιος μπορεί να έχει για τη ζωή του. Σίγουρα υπάρχουν ευθύνες του παρελθόντος. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι όλοι το ίδιο, όμως υπάρχουν ευθύνες. Και είναι αυτό που αποτυπώνεται στη σημερινή κατάσταση. Ούτε μου λέτε με το παλιό, ούτε με το νέο, κατά ΣΥΡΙΖΑ σας βλέπω. Ποιος θα τους τιμωρήσει? Όχι, εγώ θέλω ένα κόμμα στο οποίο θα ο κόσμος θα πιστέψει και ο κόσμος θα θεωρήσει ότι μέσα από αυτό θα βρεθεί η λύση, έτσι ώστε οι Έλληνες να ξεφύγουν από την κατάσταση στην οποία ζούμε όλοι σήμερα. Όταν λοιπόν δούμε αυτή τη διέξοδο, γιατί ουσιαστικά ο κόσμος θέλει διέξοδο, είναι θυμωμένος, έχει προβλήματα και θέλει μια λύση ρεαλιστική, να την πιστέψει, να πάει με αυτούς και να μπορέσει να ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι όλοι μας είμαστε και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι. Είμαστε με μια νέα. Με οτιδήποτε είναι νέο, είναι καινούριο
Και έχει ξεφύγει από όλα αυτά τα οποία τα προβλήματα που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Στο νέο Πασόκ δεν μου λέτε, στο παλιό δεν μου λέτε. Μισό λεπτό, κύριε Παπαγυρόπουλε. Ένα λεπτό μόνο. Πώς θα βγούμε, άμα δεν έρθεις εσύ, πώς θα βγούμε. Να σου πω, αν βγείτε, τι θα κάνετε, τους κλέφτες, τους ξέρουμε όλοι. Και δεν τους ξέρουμε. Δεν τους δίνετε όμως, μέσα στη Βουλή. Δεν τους λέτε κλέφτες. Μόνο η Χρυσή Αυγή. Είπαμε ότι θα τιμωρηθούν εμείς. Πώς? Είπαμε θα τιμωρηθούν. Θα παραπεμπτούν σε δίκη. Με τα λόγια. Έχει υπάρχουν δηλώσει του Τσίπρα, του ίδιου. Το έχει πει, θα τιμωρηθούν δηλαδή. Και δεν του τιμωράει τώρα, δεν του βγάζει. Τώρα δεν μπορεί να του τιμωρήσει. Τώρα δεν είναι η κυβέρνηση να του τιμωρήσει. Θα είμαστε μαζί του όλοι. Θα βγάζει. Θα πει αυτό έχει κλέψει τόσο. Αν βγει και θα μείνουν. Άκουσα κάτι. Θα υπάρχει μια συγγραφή που θα παραμείνει. Να σου πω κάτι. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα στεγανά τα παλιά. Καταρχήν για το νέο Πασόκ να πω κάτι. Με ποιο θα τα περάσει. Ο κύριο Βενιζέλο, ο αρχηγό του νέου Πασόκ, είναι αυτό που ψήφισε το νόμο περί μη ευθύνη των υπουργών. Δεν είναι και πολύ νέο. Όχι. Νομίζω. Λέω εγώ τώρα την τρέλα μου. Νομίζεις, παιδί μου, κυριολεκτής. Λέω εγώ τώρα. Κυριολεκτής. Ας κρίνει ο καθένας. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο σωτήρας σας. Πρέπει εσείς να έρθείτε για να φτιάξουμε τη χώρα καθόλου. Το αντίθετο λέω. Αχ, κύριε Τεφλόπουλο, ο καθένας με τον πόνο του είναι υπόλοιπο. Ότι χρειάζομαι, εσένα που λες, α, η αριστερή, εγώ είμαι δεξιός. Τι θα πει δεξιός, κύριε. Μία πατρίδα έχουμε και αριστερή και δεξιός. Τα κανάλια όλα να βγάζανε κόσμο που να μην υπάρχει πολιτικός κανείς μέσα. Δηλαδή, εάν στα πάνελ βγάζανε κοσμάκι... Νομίζω ότι κάνω προπαγάνδα. Εντάξει. Κύριε Δεφιλόπουλε, ψηφίζω να διατάξεις για ρυθμίσεις των χρεών προς το δημόσιο που για να επαχθήσεις αυτές είναι βέβαιο ότι δεν θα έχεις χρέη. Η πρόσκληση στην κυρία Κοντοσταθάκου είναι επίσημη, να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στον κύριο. Που λέει δεξιά και εξωτερική αυγή και τέτοια. Προς όλους είναι. Θα γελάνε, κακό θα σας κάνω να έρθω εγώ και θα γελάνε μαζί σας. Να έρθεις. Μάκη, αυτή η υποκρισία, άκουσε με τώρα. Εγώ μεγάλωσα δύο αγόρια. Εσύ μεγαλώνει δύο κορίτσια. Εμένα πείτε με απέξω. Να σας πω κάτι. Αν το τσάμπο όλα τα χρόνια που μεγάλωνα τα παιδιά μου, ό,τι όπλο έβγαινε, ό,τι τόξο, ό,τι πολυβόλο, εκείνα τα τσογλάνια τα μικρά, μόλις πήγαινα στο τσάμπο τα πέρανε. Και εγώ τα χαιρόμουν. Πηγαίνανε καράτε, χτυπιόντουσαν, παίζανε μπόξ, καμάρωνα, γιατί δεν αγόρια. Και γελάω τώρα, λες, για τη Χρυσή Αυγή. Πήρε το όπλο Κασιδιάρης και βγήκε και ψεύτηκα. Και έπεσε όλη η Ελλάδα πάνω να τους φάει το όπλο. Ρε, σ' όποιο σπίτι πας στα χωριά, πες, ρε, φορτωμένοι με όπλα όλοι. Όλοι έχουμε μια αναμνηστική φωτογραφία με τις καραμπύρες, με τα όπλα, με όλα. Εδώ για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τώρα γελάω, δηλαδή. Είναι αλλαντάλλον. Όχι αλλαντάλλον. Γελάω με την υποκρισία που έχουν οι πολιτικοί που πάνε, αντί να μας πούνε ότι τι έγκλημα έχει κάνει ο Κασιδιάρης, τι έκανε ο Παναγιώταρος, να το καταλάβουμε, μας δείχνουν τα όπλα τώρα. Ότι κάνω μια χαζομάρα και πηγαίνουμε τις μπότες πέρα δόθε, όχι, χαζομάρα, όχι, ότι πέραν τις σημαίες, χαζομάρα. Αν πρέπει να διωχθούν, δεν θα διωχθούν για αυτά που λένε. Μα είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε ένα άνθρωπο να λες εγκληματική ενέργεια, όχι, το ότι είχε ένα όπλο και σημάδευε πινακίδες. Συμφωνώ μαζί σας. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Αλλά πρέπει να διωχθούν για τις ενέργειες της συγκεκριμένης. Πρώτα διώκονται αυτοί που κλέψανε, οι κλέφτες, τους κλέφτες. Όλοι πρέπει να διωχθούν. Κύριε Παπαγυρόπουλε. Κύριε Αργύρη μου. Αλλά για τις ενέργειες, όχι κάνε για... Κάνε μου τη χάρη. Τα λόγια. Οι Χρυσαυγίτες έπρεπε να έχουν διωχθεί στην ώρα τους. Και για τις ενέργειες. Για συγκεκριμένες πράξεις. Για τις πράξεις. Για ποιες ενέργειες. Για αυτά που είχαν κάνει στο παρελθόν. Ειλικρινά θα ψάξω να βρω ένα Χρυσαυγίτη καλό όμως να πάω να μου πει τι λένε. Δεν θα σου το πει ποτέ. Θα σου το πω εγώ όμως που ξέρω. Τι κάνουνε. Σ' αρέσει που σκοτώνουνε. Ποιοι σκοτώνουνε. Κάτσε ρε Αργύρη. Ποιοι σκοτώσανε. Αργύρη. Έχει ένας καμπλάς εκεί και έπεσε μια μαχαιριά. Όχι, έπεσε μια μαχαιριά. Σε ένα παλικάρι. Πλάκα μου λες τώρα. Και μας ακούει και η μάνα του. Ένας. Δεν λέω. Λέω για τους Νιγηριανούς. Λέω για... Αργύρι, κυρία, να σας πω, μα πήγαν επίτηδες να σκοτώσουν, τι. Εσύ έχεις πρόβλημα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με τους μαύρους, αλλά έχω πρόβλημα ότι δεν έχω να φάω ψωμί. Και είναι όλοι οι ξένοι στα φανάρια, έχουμε γίνει σαν διακονιάριδες, λες και είναι Βουμβάη στην Ινδία και βλέπω ένα κράτος που δεν έχουν να δουλέψουν οι Έλληνες και εμείς παράνομους. Η Αμερική, η Αυστραλία, η Γερμανία λέγανε θέλουμε για αυτή τη δουλειά να φτιάξουν γραμμές, να κάνουν εκείνο. Εδώ στην Ελλάδα μου κακοφαίνεται. Τι είπανε δηλαδή αυτοί, διώξανε όλους. Σας κακοφαίνεται, αλλά πολλοί από τους δικούς μας δεν θέλουν και να δουλέψουν. Αχ, σε παρακαλώ. Αυτοί όλα τα εστιατόρια στην Κίνα δεν δουλεύουν. Εντάξει, για το μάθαμε. Δεν θέλουν να πάνε. Μέχρι εκεί που θέλουμε. Καλημέρα, σε ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Την Πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σου, Μάκη.